Έλα, πάμε! Πάμε, εδώ είμαστε. Ήρθαμε. Πώς έχουμε πει, πώς έχουμε υποσχεθεί όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και σήμερα είναι μια τέτοια μέρα. Και γραμμές θα ανοίξουμε, δεν πρόκειται ούτε να κρυφτούμε, ούτε να φοβηθούμε, τίποτα. Θα ανοίξουμε γραμμές, να πούμε αυτό που θέλουμε, ελάτε να μοιραστούμε σήμερα τη στεναχώρια. Γιατί είναι ξεκάθαρα μια πολύ πικρή βραδιά χθες, είναι ξεκάθαρα ένα πλήγμα ισχυρό, είναι ξεκάθαρα μια από αυτές τις ήττες που δεν μπορεί να περάσει ντούκου. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντι στους ακροατές, παλιούς και καινούριους, αν περιμένετε αφορισμούς, κατάρες και ισοπαίδωση, όχι. Θα κάνουμε την κριτική μας, σκληρή κριτική, γιατί υπάρχουν πολλά λάθη που έχουν γίνει για να φτάσουμε σε αυτόν τον αποκλεισμό. Όμως, κατάρες και αφορισμούς και ισοπαίδωση και βρυσίδια και ευτελισμό της ομάδας δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν το κάνω ούτε τώρα. Αυτό έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Ούτε κλάματα, ούτε μυρολόγια, ούτε οδυρμοί. Κι ας είναι πολύ ισχυρό το πλήγμα το χθεσινό, ούτε θα προτιμήσω να σας πάω σε μονοπάτια για να έχουμε τηλέφωνα, θα έχουμε έτσι κι αλλιώς. Όπως επίσης δεν πρόκειται να υποτιμήσω αυτό που έγινε χθες ή να πούμε ότι δεν έγινε και τίποτα. Έγινε και μάλιστα κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά. Και δεν μιλάω μόνο για το οικονομικό σκέλος, για τη ζημιά των εκατομμυρίων που χάθηκαν χθες το βράδυ. Δεν μιλάω μόνο για το πρεστίζ της ομάδας. Δεν μιλάω μόνο ότι οι πέμπτες μας θα είναι άδειες. Δεν μιλάω για το πλήγμα και τη ζημιά που γίνεται στο Financial Fair Play. Μιλάω και για τις κληρώσεις που θα βρούμε του χρόνου το καλοκαίρι μπροστά μας. Είναι από αυτά, όπως πέρσι χάσαμε μάτς που δεν έπρεπε να χάσουμε και φέτος πήγαμε και παίξαμε σε τέτοιους αντιπάλους όπως ήταν ο Άγιαξ, μπήκαμε στους ανίσχυρους, έτσι θα βρούμε μπροστά μας αυτό που έγινε στα δύο μάτς με την Σλόβαν. Έγιναν λάθη, απανωτά, παραλήψεις. Η ομάδα μετά από τον τρόπο που αποκλείστηκε από τον Άγιαξ δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει. Δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά φώναζα όλο το διάστημα χωρίς να το παίζω ξερόλας ή να είμαι παντογνώστης, ότι δεν φοβάμαι την ομάδα μου με τους μεγάλους ελληνικούς αντιπάλους, τη φοβάμαι με τέτοιους τύπου αντιπάλους. Τύπου Όστερσουτ, τύπου Βίντι, τύπου Σλόβαν. Μικρότερη σε εμβέλεια, μικρότερη σε δυναμικότητα, μικρότερη σε μπάτζετ, αυτούς που λες ότι τους έχω, εκεί φοβάμαι την ομάδα, έλεγα πριν τα δύο μάτς, πριν τα δύο μάτς με τη Σλόβαν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μετά την επιστροφή από την άδεια που αναρωτιόμουν αφωναχτά στο μικρόφωνο τι αντίδραση θα δείξουμε μετά από τον τρόπο, το ξαναλέω, που με απέκλεισαν από τα play-off του Champions League. Από τον τρόπο που έτσι τελικά με πέταξαν έξω στο μάτς με τον Άγιαξ, ειδικά στο δεύτερο. Τι αντίδραση θα υπάρξει? Θα βγάλουν οι παίχτες εγωισμό, θα βγάλουν τρέλα, θα βγάλουν το ίδιο πάθος? Ή θα υπάρξει ένα άδειασμα, μία κατάρρευση, μία ψυχολογία καταρακωμένη, όπως έγινε πέρσι μετά από τον αποκλεισμό από την Μπενφίκα, που χάσαμε μάτς με αντιπάλους που και κάναμε σερή ήττες με Βίντι, με ομάδες τέτοιου τύπου. Και έτσι λοιπόν γίναν διάφορα πράγματα μέσα σε 120-130 μέρες από το βράδυ του double, από το βράδυ της φιέστας. Εγώ δεν ξεχνάω και στη δύσκολη στιγμή δεν ξεχνάω ότι αυτή είναι η ομάδα που με έκανε να πετάξω στα ουράνια. Αυτή είναι η ομάδα ως επιτοπλίστων που έφερε δύο συνεχόμενα double. Άρα, ναι μεν έχω να τις καταμαρτυρήσω πράγματα,
Ναι, μεν έχω να κάνω την κριτική μου, αλλά δεν μπορώ να ρίξω ανάθεμα και να ισοπεδώσω τα πάντα. Έγινε ζημιά, είναι μεγάλη, δεν έπρεπε να γίνει. Χθες χάσαμε ένα ημίχρονο, όλο το πρώτο ημίχρονο, δεν είδα πουθενά το μαχαίρι στο στόμα, δεν είδα πουθενά φλόγα, δεν είδα πουθενά ασίγαστο πάθος σε καμία περίπτωση. Και στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, η ομάδα έτρεξε, έπαιξε, σκόραρε, αλλά λάθη στην άμυνα, δεν γίνεται να τρώμε δύο γκολ μες στην έδρα μας από αυτούς. Και δεν θα σταθώ στην ατυχία. Okay, να βάλουμε και την ατυχία μέσα, ότι στο τελευταίο λεπτό που βάζει το πόδι του Ακπομ μπορεί να πάει 2 εκατοστά αριστερά και όχι 2 εκατοστά δεξιά, και σήμερα θα λέγαμε άλλα πράγματα με το 4-2. Θα μιλούσαμε για μια φοβερή ανατροπή, για ψυχικά αποθέματα, για. Δεν ήρθε όμως. Δεν ήρθε. Ούτε μπορούμε να τα βάζουμε με την τύχη μας, ούτε μπορούμε να ψάχνουμε κάθε φορά φταίχτες άλλου είδους. Εμείς φταίμε που αποκλειστήκαμε από τη Σλόβαν. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ούτε οι διαιτητές, ούτε η ατυχία, ούτε... Φταίμε εμείς. Τώρα, τι ποσοστό ο καθένας, τι ποσοστό ευθύνης έχει η διοίκηση που δεν έφερε τους παίχτες που έπρεπε να φέρει. 2 μεταγραφές μεγάλες, το μεγάλο χαφ και το μεγάλο φορ που λέμε όλο το καλοκαίρι. Τι ευθύνη έχουν οι παίχτες που νόμισαν ότι επειδή κοντράρισαν στα ίσια τον Άγιαξ θα πάρουν την πρόκριση με κατεβασμένα τα χέρια, έτσι απλά επειδή είμαστε ο ΠΑΟ και ποιοι είναι αυτοί και αυτά τα χωριά. Το αν φταίει ο προπονητής που επέμεινε σε ένα σύστημα συγκεκριμένο και δεν κατάφερε να περάσει τους παίχτες την σημαντικότητα των 2 αυτών αγώνων με τη Σλόβαν. Το αν φταίει ο ένας... μπορούμε να συζητάμε ώρες και μεμονωμένα για παίκτες που δεν βοήθησαν, οι μεταγραφές καθόλου. Ελάχιστα ο Εσίτη με συγκεκριμένες δυνατότητες, και δεν έχουμε παράπονο από τον άνθρωπο, αυτό ήρθε να κάνει και αυτό έκανε σε αυτά τα μάτς. Εμείς είμαστε εδώ και λέμε και σήμερα ζούμου σου, τι ζούμε τις στιγμές, τις μεγάλες. Και μεγάλη στιγμή μπορεί να είναι και μια επώδυνη στιγμή. Και εγώ τον ΠΑΟΚ μου τον αγαπάω περισσότερο όταν είναι πληγωμένος. Αν εσύ θέλεις να τον σκίσεις, αν θέλεις να του φας τις σάρκες, okay, είναι δικαίωμά σου. Ένα πράγμα μόνο με ενδιαφέρει μετά από το χθεσινό. Δεν ξέρω αν κοιμηθήκατε, πιθανότητα να μην έχουμε κοιμηθεί όλοι μας ή να κοιμηθήκαμε ελάχιστα. Αυτά έχουν οι καψούρες, αυτά έχουν οι μεγάλες αγάπες, όπως μείναμε ξάγρυπνοι από τη χαρά μας πριν από 120 μέρες, έτσι χθες, σήμερα δηλαδή, τα ξημερώματα, δεν κοιμηθήκαμε από τα στεναχώρια μας. Έτσι είναι. Όποιος δεν αντέχει στις συγκινήσεις, όποιος δεν μπορεί στα μεγάλα πάθη, στους μεγάλους έρωτες, ας μην ασχοληθεί, είναι ξεκάθαρο. Ή όποιος συστραβεί την πρώτη, ρίχνει το ανάθεμα, βρίζει, αφορίζει, εκμηδενίζει, ισοπεδώνει, ευτελίζει και δίνει πάτημα και στον εχθρό και στους απέναντι που με περίμεναν στη γωνία και τώρα από χθες το βράδυ βγάζουν χολή. Εμείς τους δώσαμε το δικαίωμα, ξεκάθαρα. Φυσικά και θα το κάνουν. Ένα πράγμα με απασχολεί από χθες το βράδυ και θα το πω. Όλα να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, ό,τι έχει γίνει, ναι, οι παραλήψεις, τα λάθη, οι ευθύνες, ό,τι θέλετε. Όση ώρα θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα. Ούτε να προστατέψω κάποιον, ούτε να κάνω αβάντα σε κάποιον, ούτε να εξοραίσω ή να ομορφύνω καταστάσεις. Καμία ανάγκη. Καμία υποχρέωση. Αλλά με ενδιαφέρει ένα μόνο πράγμα. Και θα χρησιμοποιήσω, όπως είπα και τις προάλλες, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ένα σκληρό όρο. Αυτό το πράγμα να μην κάνει μετάσταση στο πρωτάθλημα. Όλο αυτό, τα απόνερα, να μην φτάσουν στο πρωτάθλημα. Οι αντίπαλοι μου, αυτοί που ξέρουν ότι εγώ είμαι ο βασικός τους αντίπαλος, και προκειμένου μιλάω για το Γαύρο φυσικά, οι αντίπαλοι μου τι θα κάνουν τώρα, θα εκμεταλλευτούν στο έπακρο
το χθεσινό αποκλεισμό. Θα τον ξεχυλώσουν, θα τον τεντώσουν, θα τον διωγγώσουν, θα πατήσουν εκεί πάνω με αποκλειστικό γνώμονα, με αποκλειστικό σκοπό να πάθω ζημιά τέτοια που θα περάσει και στο πρωτάθλημα. Και να στραβοπατήσω αρχής γενομένης από την Κυριακή με τον Πανιόνιο και γενικά αυτό το πράγμα να γίνω άνω κάτω. Άρα λοιπόν αυτό με ενδιαφέρει. Το πώς δεν θα επηρεαστεί η ομάδα. Το πώς οι παίχτες θα βρουν τρόπο να σταθούν στα πόδια τους. Το πώς θα βρουν το τεχνικό team, ο πρόεδρος, η διοίκηση. Αυτό είναι ένα θέμα, είναι θέμα της οικογένειας. Εμείς κατανοούμε πόσο δύσκολο είναι. Ξέρουν και οι ίδιοι παίχτες που έπεσαν στα γόνατα με τη λήξη του παιχνιδιού και υπήρχε νεκρική σιγή στα αποδυτήρια. Γνωρίζουν όλοι ότι χθες δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Και ούτε πρόκειται να πούμε δεν έγινε και τίποτα. Λάθος. Πρώτα-πρώτα πρέπει να αναγνωρίσεις την κατάσταση. Πρέπει να καταλάβεις τι έχει γίνει. Γιατί έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ούτε στο πρωτάθλημα, ούτε στο κύπελο. Όσο για αυτούς που από χθες θεοποίησαν τον Ρασβάν Λουτσέσκου, δεν θυμάμαι να κάναμε καμία συγκλονιστική πορεία με τον Λουτσέσκου τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Πολλά πράγματα έγιναν μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, η φυγή του προπονητή, ο οποίος είχε πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς ήταν η ομάδα, οι ισορροπίες, οι χαρακτήρες. Όταν φεύγει κάποιος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι μπορεί, τι πρέπει να κάνει, πώς είναι. Δηλαδή όταν είναι, έφυγε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, βεβαίως. Και σε καμία περίπτωση δεν θα υποβαθμίσουμε τη φυγή του Λουτσέσκου. Αλλά δεν τον έδιωξε ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Αν τον είχαμε διώξει εμείς για τον ΑΒ λόγο και λέγαμε απολύε τον προπονητή, θα λέγαμε κάναμε μεγάλο λάθος που τον διώξαμε. Επέλεξε όμως να φύγει. Και ήρθε αυτός που έχουμε τώρα και έπρεπε μέσα σε πολύ λίγο διάστημα να κάνει πράγματα. Δεν έχει μερίδιο ευθύνης, θα μου πείτε. Βεβαίως και έχει. Απλά δεν νομίζω ότι φταίει μόνο αυτός. Φταίει και αυτός. Πού φταίει, δεν ξέρω. Στο σύστημα που επιμένει, στο πώς χειριστήκαμε τα στημένα χθες μετά από τόσα κόρνερ και στις κομπίνες. Δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Δεν είμαι προπονητής. Μένω στην ουσία του πράγματος. Η οποία λέει ότι έγιναν πράγματα και δεν έγιναν μέσα στο καλοκαίρι. Δεν ήρθαν οι δύο σπουδαίες μεταγραφές που λέγαμε όλο το διάστημα μετά το τέλος. Ένα μεγάλο χαβ. Ένα μεγάλο φορ. Δεν ήρθαν αυτοί οι δύο παίκτες. Αν όχι τρεις. Γιατί ο Γιαννούλης από αυτή την ιστορία την ευρωπαϊκή νομίζω βγαίνει, δεν μου αρέσει η λέξη κερδισμένος, αλλά βγαίνει ενισχυμένος ο Γιαννούλης. Και εχθές πετυχαίνει ένα σπουδαίο γκολ, είναι καλός και πάλι δεν έχουμε παράπονο το συγκεκριμένο. Όπως και ο Λιμνιός εχθές επίσης. Δηλαδή είναι από, αν μπορείς μέσα στην καταχνιά και μέσα στην πίκρα να δεις κάποια θετικά στοιχεία. Όπως και ο Μίσιτς στο δεύτερο ημίχρονο που βορτοφωνάζει ότι φίλε, όσες φορές με έβαλες, εγώ δείχνω πράγματα. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε στον ποδοσφαιριστή Καντούρη. Όσο καλός κι αν είναι. Όσο πολύ καλή τεχνική κατάρτιση κι αν έχει. Το παιδί έχει πρόβλημα. Δηλαδή βλέπεις ότι μία παίζει, δύο δεν παίζει. Δύο παίζει, τρεις δεν παίζει. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, όσο συμπαθής και αν είναι, όσο και αν λέει ο προπονητής ότι είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω προπονήσει ποτέ. Δεκτό, βεβαίως. Και σε αυτό το ρόλο πιθανόν να μας δώσει πράγματα ο Κατούρη. Δεν μπορώ όμως να βασιστώ επάνω του. Πώς το λένε. Τι να το κάνω τώρα που θα επιστρέψει, ας πούμε, να παίξει με τον Πανετολικό και με τον Όφη. Τη στιγμή που τον ήθελα, τον είχα. Δεν τον είχα εχθές. Ο Στόχ δεν βοήθησε καθόλου. Δεν τον έβαλε κιόλας. Προφανώς
δεν τον βάζει γιατί δεν βλέπει πράγματα ή και όταν τον έβαλε δεν είδε. Άρα, μία εφηγή του προπονητή, ο καινούριος που ήρθε έπρεπε να τρέξει, να προλάβει πράγματα. Εγώ θα ξαναπώ, δεν είμαι ψυχολόγος. Θεωρώ όμως ότι τεράστιο ρόλο σε αυτό που είδαμε σε αυτά τα δύο μάτς με τη Σλόβαν έπαιξε ο αποκλεισμός από τον Άγιαξ και ο τρόπος που ήρθε. Το άδειασμα, το σοκ, το ξενέρωμα, δεν ξέρω τι. Η λάθος αντίληψη του πράγματος, ότι εντάξει αφού κοντράρισα τον Άγιαξ, ήμουν καλή τους και έπρεπε να περάσω, τώρα αυτό εδώ πέρα το χωριό θα το αποκλείσω. Λάθος μεγάλο. Λάθος μεγάλο. Άλλο ένα που έχω βάλει στο μυαλό μου, συγχωρέστε με σήμερα τα λάθη και τα σαρδάμ, εντάξει, με μηδέν ύπνο, αν μου φύγει καμιά κουβέντα. Τεράστια η απώλεια του Αντρέ. Τεράστια η απώλεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μαλαμπίμπιπ από το ουδής αναντικατάστατος. Αυτός που το είπε ήταν μεγάλο ντουγάνι. Όποιος είπε το ουδής αναντικατάστατος. Και δεν μιλάω παικτικά, γιατί παικτικά ο παίκτης που αντικαθιστά τον Βιερίνια, ο Γιαννούλης, ήταν πολύ συνεπής, ήταν σωστός, έπαιξε, έτρεξε, σέντραρε, μοίρασε ασίστ, έβαλε γκολ. Δηλαδή δεν έχουμε παράπονο, δεν μιλάω παικτικά μόνο. Ότι έλειπε ο Αντρέ και υπήρχε τρύπα ας πούμε πίσω. Μιλάω για την ηρεμία, για την ψυχολογία, για την ανωτερότητα που προσφέρει ο Βιερίνια όταν βρίσκεται μέσα στις τέσσερις λευκές γραμμές. Είμαστε μία άλλη ομάδα χωρίς αυτόν. Στην ερώτηση, θα περνούσαμε τον Άγιαξ, αν ήταν ο Αντρέ. Δεν το ξέρει κανένα. Τι να σου πω. Ναι, θα περνούσαμε. Ή θα περνούσαμε τη Σλόβαν, αν ήταν ο Αντρέ. Δεν το ξέρουμε. Εγώ ξέρω ότι θα ήμασταν διαφορετικοί αν ο Αντρέ ήταν υγιής. Και μετά πάω στο Μαουρίσιο, που επίσης είναι τεράστια απώλεια. Έγιναν λοιπόν αυτά. Συνέβησαν. Φυσικά και έχει γίνει πέναλτι χθες στον Αγκούστο. Βλέπετε, δεν στέκομαι σε αυτά. Δεν πρέπει να φτάσω στο σημείο με τη Σλόβαν να κρίνει την υπόκρισή μου από ένα πέναλτι που θα δοθεί ή όχι, από ένα σουτ, από μια προβολή που κάνει ο Ακπομ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Δεν πρέπει να φτάσω μέχρι εκεί. Και δεν θέλω να αναζητήσω αλλού δικαιολογίες. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Πιθανόν να διαφωνούμε. Και να λέτε ότι ο διαιτητής ήταν εχθρικός, βεβαίως. Και ήταν ο διαιτητής στο πρώτο μάτς, δεν ήταν αυτός που έπρεπε και χθες μπορούσαμε να δώσει το πέναλτι. Ναι. Το να ψάξουμε να βρούμε δικαιολογίες αλλού νομίζω θα κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Πρέπει να δούμε πού φταίξαμε εμείς. Έγινε λοιπόν αυτό. Η ζημιά έγινε. Χθες μετά τα μεσάνυχτα τους μάζεψε όλους, παίκτες, προπονητές, τεχνικό επιτελείο, όλους στο Μακεδονία Παλάς. Ο Ιβάν, και φαντάζομαι τους είπε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Το θέμα είναι λοιπόν τι γίνεται από εδώ και πέρα. Μπορούμε να φάμε πάρα πολλές ώρες. Για τον Μπέλκα που είναι αγνώριστος. Για τον Μπασχαλάκη που δείχνει νευρικότητα. Για τον Βαρέλα και τον Κρέσπο που δεν είναι αυτοί που ήταν πέρσι και η άμυνά μας το δυνατό σημείο. Όσο θέλετε, θέλετε να συζητήσουμε ώρες. Εμένα όμως με ενδιαφέρει, επειδή δεν είναι τέλος σεζόν και σήμερα δεν είναι 20 Ιουλίου και την Κυριακή παίζω πρωτάθλημα με τον Πανιόνιο που θα έρθει και θα σκυλιάσει ο Μανιάτης και η παρέα του. Ο Ζαμάνης που φώναζε, «Α, Βανέλα Πάοκ», φώναζε στο διαιτητή σε άσχετο μάτς στη Νέα Σμύρνη. Αυτοί που θα έρθουν εδώ λοιπόν, σκυλιάζοντας όπως κάνουν κάθε φορά με τον ΠΑΟΚ, σαν να παίζουν για τη ζωή τους, αντιθέτως με άλλες ομάδες που ανοίγουν τα ποδαράκια τους και περνάει τούνελ το Intercity, θα έρθουν λοιπόν εδώ και θα κοιτάξουν να εκμεταλλευτούν το timing, την πίκρα, τη στεναχώρια, την απογοήτευση, την κακή ψυχολογία από έναν επώδυνο αποκλεισμό.
Όσο θέλετε λοιπόν, συζητάμε για το χθες, μπορούμε να φάμε ώρες. Ποιος θέει, γιατί, εκείνο, το άλλο. Να βάζουμε ποσοστά στις ευθύνες. Πόσο φταίει η διοίκηση που δεν έφερε τους παίχτες. Πόσο φταίει ο προπονητής για τα λάθη του. Πόσο οι παίχτες, πόσο το ένα, όσο θέλετε. Αυτός που δεν φταίει φυσικά είναι ο κόσμος. Μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο έβγαλε την ψυχή του. Γέμισε και πάλι την τούμπα. Και είναι εκεί. Εγώ θέλω απλά ένα πράγμα. Αυτό όλο που έγινε να μην έχει αντίκτυπο, να μην έχει αρνητική επίδραση στο πώς θα εμφανιστεί η ομάδα στο πρωτάθλημα. Αυτό με ενδιαφέρει. Εκεί είναι το μυαλό μου. Και είπα, επειδή είναι μεγάλα μαστόρια στη προπαγάνδα, τώρα που με βρίσκουν στα σκηνιά θα με χτυπήσουν αλίπητα σε όλα τα επίπεδα. Διοικητικά, μηντιακά, οικονομικά, ψυχολογικά. Τώρα με χτυπούσαν πέρσι που ήμουν αίτητος και τους κέρδιζα μέσα έξω όποτε ήθελα. Δεν θα το κάνουν τώρα που είμαι στα σκηνιά. Εδώ λοιπόν έρχεται η δική μας θέση και ο δικός μας ρόλος. Αν θέλουμε να παραμείνουμε μιξοκλέγοντας, μυρολογώντας, δυστυχής για τον αποκλεισμό, okay. Όποιος θέλει να το κάνει, δικαίωμά του. Δεν θα του πω εγώ τι θα κάνει. Εγώ όμως αρνούμαι. Εγώ είμαι ο νταμπλούχος, ο αίτητος πρωταθλητής. Και το λέω σήμερα που ακούγεται παράτερο. Το λέω σήμερα, μέσα στην πίκρα. Εγώ λοιπόν είμαι αυτός. Εγώ είμαι ο ΠΑΟΚ. Αν λοιπόν θέλω να έχω το ρόλο του κακομύρη, του δυστυχή, να είμαι στα σκηνιά και να αφήσω τον καθένα να έρθει και να με χτυπάει στα πλευρά, okay. Όμως δεν είμαι ΠΑΟΚ αν το κάνω αυτό. Ούτε η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία είναι. Θυμίζω την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Όστερσουτ. 2 χρόνια πριν είναι. Ίδια φάση είναι. Ίδιο πράγμα. Μείναμε εκτός ομίλων και τότε. Η αντίδραση όμως που έβγαλε η ομάδα ήταν αντίδραση πρωταθλητή. Αντίδραση ΠΑΟΚ. Αντίδραση ψυχωμένης ομάδας. Πληγωμένου εγωισμού, αλλά αρνούμενου εγωισμού και οργανισμού. Να δεχτεί το ρόλο του κομπάρσου και να μείνει κακομύρης. Όσο για διάφορες φωνές που ακούω για τους παίκτες. Αυτοί οι παίκτες που έχω, αυτοί, η συντριπτική πλειοψηφία, είναι αυτή που μου έφερε το αίτητο πρωτάθλημα πέρσι. Αρκετοί και υπεραρκετοί για να μπορώ να σταθώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βεβαίως θα ήθελα να έχουν έρθει ένα μεγάλο χαφ, ένα μεγάλο δημιουργικό χαφ, ένα οχταροδεκάρι να ήταν ήδη εδώ και να με είχε βοηθήσει. Δεν ήρθε. Παράληψη και την πληρώνουμε το λάθος μας. Βεβαίως ήθελα ένα μεγάλο φορ. Ήθελα έναν Αντιπρίγιοβιτς. Και τον Άκπομ να βοηθήσει και τον Σφιντέρσκι που εχθές πάλι φιλότιμος, έντιμος. Πάλι, το βάλε. Αυτό λοιπόν που με ενδιαφέρει είναι να γίνει πράξη το Κάερ εστά περμητίδο λεβαντάρσε εσ ομπλιγκατόριο. Ναι, είμαστε κάτω, όμως επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και αυτό θα κάνουμε. Όσο για τη ρίση ΠΑΟΚ στα εύκολα, ΠΑΟΚΑΡΑ στα δύσκολα, είναι πάρα πολύ φιλοσοφημένη, έχει πολύ πόνο μέσα, αλλά έχει και πολύ γνώθηση αυτών. Έχει και πολύ πείσμα, έχει και πολύ παοκτσίδικη αντίδραση. Ο καθένας λοιπόν από εσάς επιλέγει τι. Μπορούμε να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Να τους βγάλουμε όλους άχρηστους. Είναι μια τέτοια στιγμή. Ο έτσι, ο αλλιώς, γιατί. Βεβαίως. Και έχει κάθε δικαίωμα ο καθένας να ασκήσει σκληρή κριτική. Και εμείς το κάνουμε. Και υπάρχουν ευθύνες μεγάλες. Δεν αφήνουμε απ' έξω και τον τεχνικό διευθυντή, επειδή δεν τον αναφέρουμε συχνά. Όπως είπαμε, μπράβο στον Μπράνκο και στις επιλογές του. Έτσι και εδώ τώρα. Όλοι. Δεν υπάρχει κανένας που μένει απ' έξω. Παίκτες, προπονητής, διοίκηση, τεχνικός διευθυντής, όλοι έχουν ευθύνη σε αυτό. Όπως όλοι πήραν τα εύσημα στο αίτητο
πρωτάθλημα στα δύο συνεχόμενα double, έτσι τώρα πρέπει να ακούσουν και την κριτική. Όχι όμως το άλλο άκρο, αυτό το οποίο επιθυμούν σφόδρα οι αντίπαλοι μας. Ισοπαίδωση, απαξίωση, ευτελισμός της ομάδας και του προπονητή που θεωρώ ότι έχει και αυτό στο μερίδιο, αλλά δεν μπορώ να του φορτώσω όλο αυτό που έχει γίνει. Δεν μπορώ να τον βάλω πρώτο υπεύθυνο. Δεν μπορώ. Μέσα σε ένα μήνα κλήθηκε να κάνει θαύματα. Και φτάσαμε στο μάτς. Στις αναμετρήσεις 2 με τον Άγιαξ, φτάσαμε κοντά στο θαύμα, αλλά με άφησαν έτσι θελικά με 3 πέναλτι έξω. Η Ευρώπη λοιπόν τελειώνει χθες το βράδυ. Οριστικά. Αμετάκλητα. Το θέμα είναι πώς θα διορθώσουμε τα λάθη μας, την νοοτροπία μας, τις παραλήψεις μας. Πώς θα διορθώσουμε τα ελαττώματά μας και το κυριότερο, πώς θα πούμε γραμμή εδώ και μπροστά μου είναι το double. Τους είδατε, πέρασαν στους ομίλους του Champions League και την ώρα της δικής τους χαράς και νίκης το πρωτάθλημα είχαν στο στόμα. Τον ΠΑΟΚ έπιαναν στο στόμα τους πάλι. Και απευθύνομαι λοιπόν και στους παίκτες και στον προπονητή και σε όλο το team, σε όλους. Θέλετε αυτό που έγινε στην Ευρώπη να σας ρίξει στο πάτωμα, στα σκοινιά και να παρουσιαστούμε έτσι και στο πρωτάθλημα και να είναι αυτό, να είναι το περσινό απλά αυτό και τέλος, γιατί εμείς λέμε ότι το περσινό και το προπέρσινο ήταν μόνο η αρχή. Άρα, ξεκινώντας από τον Πανιόνιο, βγάλτε αντίδραση. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι θα παίξουν, πού θα παίξουν, τι σύστημα θα αγωνιστεί ο προπονητής. Δεν με ενδιαφέρει αν θα παίξει ο ένας ή ο άλλος. Καθόλου! Με ενδιαφέρει να υπάρξει αντίδραση ΠΑΟΚ όπως υπήρξε πριν 2 χρόνια μετά τον αποκλεισμό από την Όστερσουτ. Είμαστε σε ίδια φάση. Αν αφήσουμε αυτό που έγινε με αυτή την ομάδα και τον αποκλεισμό να μας καταβάλει, να μας καταρακώσει, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και θα μείνουμε εκτός στόχων και στην Ελλάδα από πολύ νωρίς. Οι ίδιοι παίχτες λοιπόν που έτρωγαν σίδερα και πετούσαν φλόγες στα μάτια τους πέρσι και δεν υπήρχε περίπτωση, ήμασταν βέβαιοι ότι δεν θα χάσουν πουθενά στο πρωτάθλημα. Μέσα έξω οι ίδιοι παίχτες είναι ως επιτοπλίστων. Περιμένουμε την αντίδρασή τους. Όποιος θέλει, στηρίζει. Όποιος θέλει, αγαπάει στη δύσκολη. Το έχω πει πολλές φορές. Την ώρα των διθυράμβων και των θριαμβευτικών και επενετικών λόγων. Κρατήστε αυτά που λέτε τώρα για τη στραβή. Ήρθε η στραβή και είναι στραβάρα χθες. Αυτό έχω να πω. Διάλειμμα. Δεν είπα καν χορηγούς. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τα ξέρετε. Σας ζαλίζω κάθε μέρα. Αιγαίων με 2 κορυφαία ηχθειοπολία. Στο Δικητήριο και στο Ρόκαστρο και με χώρο εστιατορίων. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 και γίνεται και ανακαίνιση στο ένα το μαγαζί με το πιο νόστιμο παγωτό στην πόλη. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε αντάμα. Να μην ξεχάσω κάτι γιατί είναι πολύ σημαντικό και διαφορετικό. Όσοι ακούτε και είστε στον αθλητήριο μέσα, αθλητήριο Ζουμουσού στην ομάδα μας, δεν θέλω ποτέ ξανά να δω σχόλιο για τα ορθογραφικά λάθη ενός συγκεκριμένου παιδιού. Και μιλάω για τον Παναγιώτη Τίλδη. Το ότι μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος και βάζει τα χέρια του στο πληκτρολόγιο και γράφει όπως μπορεί, είναι ένα μικρό θαύμα. Και για τις απορίες, μπείτε λίγο στο προφίλ του να δείτε αυτός ο άνθρωπος τι σοβαρά θέματα έχει πριν μπείτε και ειρωνευτείτε για τα ορθογραφικά του λάθη. Το ξαναλέω. Δεν θέλω να ξαναδώ σχόλιο για την ορθογραφία του Παναγιώτη Τίλδη, του συγκεκριμένου παιδιού. Κάποιοι το κατάλαβαν. Και χθες βίναμε 21 σχόλια του τύπου, φίλε, τα μάτια μας και αυτά. Δηλαδή, μπείτε και δείτε τι σοβαρά θέματα έχει ένας αμαία και πώς καταφέρνει να γράψει. Αυτό μόνο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε.
Εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Το λέμε και σήμερα. Μετά από το χθεσινό. Προχωράμε, δεν γίνεται να πεθάνουμε χθες. Έτσι και επίσης δεν γίνεται να μην ανοίξουμε γραμμές και σήμερα. Πάμε γιατί περιμένετε. 2310-287-888. Να υπενθυμίσω, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη είναι αυτό της Ελλάς Auto Service, με την εγγύηση της Ελλάς Service, κορυφαίας οδικής, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί στο δρόμο που είναι το Άβαλον, το ξενοδοχείο, 47-43-12, με το 2310 μπροστά, ξαναλέω, 47-43-12. Ενημερωθείτε για φανοποιείο, για βαφείο, για καλύμπρα, για τμήμα εγραριοκίνησης, τμήμα ελαστικών, τα πάντα όλα για το αυτοκίνητο, με τους κορυφαίους μαστόρους στην πόλη έχει μαζέψει η οικογένεια Χατζοπούλου, με συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές σε περίπτωση ατυχήματος, και σας δίνει και αυτοκίνητο αν πρέπει να μείνει εκεί το δικό σας για παραπάνω από μία μέρα. Πάμε στις γραμμές να μιλήσουμε. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω και άλλα έχω να πω, αλλά Okay. Πρέπει να μιλήσετε κι εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον Παναγιώτη. Κάνετε. Έλα Παναγιώτη. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πρώτο θα κάνω μερικά σχόλια. Πρώτο θα είμαστε πρωταθλητές και φέτος. Από τώρα το λέω. Μ' αρέσεις. Του χρόνου θα παίξουμε προκριματικά για να παίξουμε στο Champions League με τη Manchester City. Μακάρι. Έτσι όπως το λέω θα είναι. Εκεί δεν φοβάμαι. Αυτά δεν τα φοβάμαι, όποιος, να ξέρεις. Όποιος δεν αντέχει αυτή την πίεση, Το είπα στην αρχή. Όποιος δεν μπορεί, όποιος... Εντάξει. Ναι, όποιος δεν αντέχει αυτή την πίεση, αυτό είναι, το παρακαλώ θερμά να μην ξανάρθει στο γήπεδο. Όποιος δεν μπορεί, επειδή αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, μαύρο και άσπρο τα χρώματα, αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι καθόλου αυτό που έγινε χθες είναι ο ΠΑΟΚ. Ικανή για το καλύτερο. Δεν έγινε χθες. Εντάξει, δεν έγινε χθες. Χθες ήταν μια χαρά. Έβαλες 3 γκολ και μπορούσες να έχεις προκριθεί. Αυτά δεν είναι ένα παιχνίδι, είναι όλα τα παιχνίδια. Ακριβώς. Λοιπόν, το πρώτο μάτς ήταν τώρα... που δεν έπρεπε. Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει. Πάμε απλά αυτό που λες, γιατί... Παναγιώτη, πάρα πολύ σημαντικό. Όποιος δεν αντέχει σε αυτό το κοντράστ συναισθημάτων, στο κρύο ζέση, στο χαρά λύπη, αυτό είναι ΠΑΟΚ. Αυτό έχουν οι καψούρες, είπα. Όποιος δεν μπορεί, παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχουν λοιπόν, και άλλα πράγματα να ασχοληθεί. Θέλω να πω και ορισμένα ακόμα. Πρώτα θέλω να πω στον Άκη ότι δεν θα του δημιουργήσουμε πρόβλημα, δεν θα παίζουμε στην Ευρώπη, θα μπορεί να πάει να δει τον Μπαρτσελώνα Ρεάλ Μαδρίτης, όποτε θέλει, γιατί δεν θα έχουμε εμείς ημερομηνίες να κλείσουμε παιχνίδια, ας πούμε, που θα είναι στην Ευρώπη, οπότε θα έχει το χρόνο. Θέλω να πω για την UEFA κάτι, για την UEFA, αν θέλει να παίζουν τα καφέ όλης της Ευρώπης εκτός από αυτό το σωματείο που λέγεται ΠΑΟ, ας παίζει με αυτά τα καφενεία, ας παίζει, δεν πειράζει. Ναι. Δεν είναι 8 οι ομάδες της Ευρώπης που πρέπει να παίζουν στο Champions League. Αυτό αφορά περισσότερο το μάτς με τον Άγιαξ και όχι τόσο τα μάτς με τη Σλόβαν. Πιστεύω εγώ. Εννοείται. Αυτό, ότι γιατί και ας ήταν εχθρικός ο διαιτητής στον πρώτο μάτς. Πόσο καιρό έχω να πάρω τηλέφωνο, αυτοτιμωρήθηκα. Ναι, το καταλαβαίνω. Γιατί δεν ήθελα να βγω να πω κάτι προτού γίνουν πράγματα. Τι να πω. Να κάνω το μάντι. Δεν είμαι μάντι. Ένας απλός άνθρωπος είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω να πηγαίνω στο γήπεδο, γιατί αυτό το σωματείο, αυτή η ιδέα, αυτό το έχει επόμενη μέρα. Ακριβώς. Και δεν τελειώνει σε έναν αποκλεισμό. Άμπρα. Όποιος δεν την αντέχει, έχω ζήσει πολλές επόμενες μέρες. Πολλές. Και νύχτες. Από τα 12 μου χρόνια που ασχολούμαι ενεργά με το οπαδικό κίνημα αυτής της ομάδος, που το γέννησε το οπαδικό κίνημα στην Ελλάδα, αυτή η ομάδα. Λοιπόν, έτσι. Ξέρουν αυτοί που πρέπει να πάνε στο γήπεδο, ξέρουν ποιοι είναι. Τους υπόλοιπους διώξτε τους από το γήπεδο. Έτσι. Δεν είναι μόνο φιέστες ο ΠΑΟΚ. Αν θέλουν μόνο φιέστες, εδώ υπάρχει χαρά και λύπη μαζί. Ένα πράγμα. Χθες αυτά που είπε ο Ιβάν Σαββίδης, ο πρόεδρος μας, γιατί δεν είναι
τυχαίο που δεν δικάστηκε ή δεν ακούστηκε κάτι για αυτόν ποτέ. Ενώ για άλλους προέδρους μπορούμε... Να τους λέμε υπόδικους. Ναι. Κοίταξε. Όχι μόνο υπόδικους. Αν θέλουμε οι πένες, τα πληκτρολόγια και ό,τι μέσον έχουμε να το εκμεταλλευτούμε εμείς αυτό. Ναι. Ενάντια σε αυτούς που προσπαθούν χωρίς... Μελίσσα. Ναι. Μελίσσα. Μελίσσα, όχι... Τώρα τι να πω, ότι ο Ιώ Σαββίδης ήταν στην Αμερική και γράφαν ότι έκανε το παρατηρητή και στο, στο διατητή. Τι να πω άλλο. Έγινε Παναγιώτη μου. Λοιπόν, θα μπορούσα να κάνω μια εκπομπή μόνος μου, αλλά ας ακούσουμε και τη γνώμη κάποιων άλλων. Έγινε. Όποιος συνάδει με την άποψή μας, ας μιλήσει. Όσοι δεν μπορούν, ας βγάλουν το σκασμό. Φιλιά, για το, γεια για σου το Παναγιώτη, τρόπο. Γεια σου Παναγιώτη. Συγνώμη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Έλα, good morning, chat. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Θα βγάλω μια λέξη, θα πω για όλο το παιχνίδι. Τελειώσαμε, πάμε, προχωράμε τώρα. Έτσι. Έλα, ναι. Η μόνη λέξη που ταιριάζει σε εμάς τους προξίδες αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέγει και ο μεγάλος αρχηγός μας ο παλιός. Έπεσες, σήκω. Αυτό, αυτό. Και... αυτό τι να πω τώρα, είπαμε. Ναι, στην κριτική, να μυρολόι, όχι. Κλάψα, μύρλα, μην εκεί, όχι. Είτε, και είπαμε, δεν κάνουμε sprint στο ποδόσφαιρο. Έχουμε μαραθώνα μπροστά μας. Και την Ευρώπη, εντάξει, εγώ έβλεπα και τελικό Gdansk, ξέρω εγώ, δύο ομάδες μου, εντάξει, μία δεν τα κατάφερα. Να δούμε. Ίσως του χρόνου. Ναι. Ίσως του χρόνου. Αυτά ρε Κώστη, ξέρεις, οι δύσκολες βραδιές. Δεν χρειάζεται, το, δεν χρειάζεται να μου πεις. Ξέρω. Ο λαιμός έχει κουμπόδεμα. Άστο. Είναι από τις μέρες που ήθελα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Έτσι. Διακοπές. Και πίστεψέ με, είναι πολύ λίγες αυτές οι μέρες. Γιατί αγαπώ, αγαπώ τόσο πολύ αυτό που κάνω. Το λατρεύω, όχι το αγαπώ, αλλά είναι 2-3 φορές, ας πούμε, που λέω θα ήθελα να μην. Σήμερα αν μπορούσα, δεν. Απλά θέλω να είμαι και συνεπής απέναντί σας, γι' αυτό και ανοίγουμε γραμμές. Ωραία είναι τα πανηγύρια και ο χαβαλές, αλλά όταν λέω ότι είμαστε μια οικογένεια, μια παρέα, η οικογένεια έχει μέσα και στιγμές δυσάρεστες. Και εκεί ο άλλος περιμένει. Σε περιμένει να σε ακούσει, να πείτε τον πόνο του και αυτό κάνουμε σήμερα. Αυτό. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Οι στόχοι δεν τελείωσαν. Τίποτα, δεν έχει αρχίσει ακόμα. Αυτό λέω. Άλλο, πάει η Ευρώπη, άλλο. Τέλος η Ευρώπη. Τέλος, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αυτό το πράγμα να μην έχει τα απόνερα, να μην φτάσει το κύμα μέχρι το πρωτά. Αυτό. Μπορούμε αυτό το πράγμα να το περάσουμε στο... μέσα στον εαυτό μας, στο DNA μας, στην σκέψη μας, στους παίκτες, τον προπονητή. Μπορούμε. Και με αυτά τα δυο τα παιχνίδια, τα 3-4 που χάσαμε τώρα που δεν είμαστε καλά, η μεγαλύτερη νίκη για μας έχει 6 γράμματα. ΠΑΟΚ TV. Ακριβώς. Υπάρχει μέσα σε όλο αυτό κάτι πολύ δυνατό. Είναι το ΠΑΟΚ TV που θα τους αλλάξει τα φώτα αυτή τη χρονιά. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σε όλους τους μουσάκες. Καλώς το Θουβού. Καλώς τον. Χτες έλεγα ότι είναι σαν παιδιά μας. Σκεφτείτε ότι οι ποδοσφαιριστές μας έδωσαν εξετάσεις να περάσουν στο Λύκειο, στο Πανεπιστήμιο και δεν τα κατάφεραν. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα για να τους πάρω μια σανίδα και να τους λέω δεν πήρες, δεν διάβασες εκείνη η μέρα, πήγες στην δισκοτέκ. Ναι, ναι. Ούτε είσαι άχρηστος, σε αγαπάω και τέτοια. Άχι. Θα τους πω όμως τι δεν έκαναν, σωστά. Θα τους πω ότι έκαναν λάθος. Γιατί για δεν έκανε, ξέρουν, ακριβώς. Γιατί αυτά είναι τα μαθήματα, τα μαθήματα που γίνονται μαθήματα. Να ξέρω ότι κάνα λάθος, αλλά στήριξη. Δεν θέλω να δω κανένα στα μανταλάκια. Ακριβώς. Έτσι. Ξέρουν και οι ίδιοι οι παίχτες τι δεν έχουν κάνει σωστά. Γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι η πίεση σε αυτό ειδικά το σύλλογο είναι τρομακτική, άρα πρέπει να βγάλουν αποθέματα. Η αποθέωση από το Μπινελίκη είναι πάντα έτσι κι αλλιώς το ποδόσφαιρο. Μια λεπτή γραμμή. Λοιπόν, σίγουρα. Τώρα θέλει χιλιοστά αυτό που μπορεί λες. Να είναι. Χιλιοστά. Χιλιοστά. Αν έμπαινε τον γκολ του Ακπομ στο τέλος στην προβολή, θα λέγαμε για μια επική ανατροπή και αυτό. Αυτό ναι, το αλλά. Το, την κόντρα που κάνει και βρίσκει στο πρόσωπο του. Στο πρόσωπο του τερματοφύλακα, ρε φίλε. Αποκρούει χωρίς να το καταλάβει. Ναι. 5 χιλιοστά πιο δεξιά και να πάει μέσα, να τη βρει λίγο φάλσο και να πει μέσα λοξά. Είναι 5 χιλιοστά. Δεν είναι. Δεν ήθελε.
ο σακελάριος που έλεγε κρέας παιχταρά μου, ναι, 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 το πουλό Βρετανιά, είναι χαρακτηριστική. Ναι, ναι. Λοιπόν, θεωρώ και ότι ο πρόεδρος και ο μεγαλομέτωχος μας ήρθε εδώ, δεν ήξερε τι εστί ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρασαν 5-6 χρόνια, έμαθε και έκανε αυτά που έπρεπε, όπως έπρεπε. Θεωρώ ότι δεν ξέρει τι γίνεται και στην Ευρώπη καλά, δηλαδή δεν πατάει γερά στα πόδια του. Αλλά επειδή ξέρω ότι επιμένει, ότι μαθαίνει τα μαθήματά του και αυτός και ότι είναι έξυπνος κτλ. Κτλ. Πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο να πηγαίνει η ομάδα και στην Ευρώπη. Θα κάνει αυτό που είπε. Μπορεί να αργήσει, δεν είπαμε ότι θα γίνει αύριο, γιατί μέχρι πέρσι ήταν άλλος ο στόχος. Ήταν η Ελλάδα. Έτσι. Ο στόχος έχει αλλάξει, σιγά σιγά αλλάζει, γυρνάει το κεφάλι και κοιτάει το περισκόπιο και προς Ευρώπη και θα γίνουν τα πράγματα που πρέπει με τον χρόνο που πρέπει. Ακριβώς. Στήριξη, και ειδικά προπονητής, γιατί παιδιά προπονητής ήρθε, εντάξει, μια εβδομάδα, μια-δύο μέρες μετά την προετοιμασία. Έγινε Γιώργη. Αυτά. Πάω κλεισε. Γεια σου Θουφού, γεια σου Θουφού, ζούμε σου αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι, όσο πιο γρήγορα μιλάτε, εγώ βλέπετε σήμερα. Κάντε σας διακόπτω γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος, τόσο περισσότεροι θα μιλήσουν. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Έλα, Χριστό. Άραγε αυτή η συμμορία που κατοικοδεύει στην Ιόν μας θέλει εμάς εκεί πέρα. Γιατί ασχέτως των κακών εμφανίσεων και γενικά ας πούμε, τα λάθη που έκανε η ομάδα, ακόμη και χθες κοστίζει. Και χθες δεν δίνεται ένα πέναλτι. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Είναι πεντακάθαρο πέναλτι, δεν είναι μόνο το πέναλτι. Είναι ότι τραυματίζεται και ο Αγκούστο και τελειώνει στα 15 τελευταία λεπτά με 10 παίχτες. Δεν είναι λεπτομέρεια δηλαδή. Από εκεί που θα γινόταν πέναλτι και κόκκινη κάρτα και θα είχες. Άλλο ματς 17-18 λεπτά να κάνεις το 4-2. Έχεις μείον έναν παίχτη και παλεύεις με τα κύματα. Και μετά θα έρθουν αυτοί εδώ οι κύριοι που κάνανε όλη αυτή τη σφαγή με τον Άγιαξ να μας κουνήσουν το χέρι και να μας πούνε για το financial fair play. Ποιο financial fair play ρε παιδιά? Όταν εσκεμένα... Εσύ με αφήνεις, εσύ με το έτσι θέλω, με γδέρνεις στα μάτια με τον Άγιαξ. Με τον Άγιαξ εγώ λέω ότι είναι μεγάλη. Καλά με τον Άγιαξ έγινε η κλοπή του αιώνα. Αυτό, αλλά και στο μάτς το πρώτο με τη Σλόβαν έχω εχθρικό διαιτητή, ξεκάθαρα. Και εχθές όμως δεν μου δίνει απέναντι. Είδες ότι δεν ψάχνουμε να βρούμε ευθύνες στη διαιτησία. Όχι, δεν είναι θέμα διαιτησίας. Αλλά εγώ είμαι μέτριος, σου λέω. Δώσε μου αυτό που πρέπει να πάρω και ας αποκλειστώ εγώ αν είμαι τόσο κακός ή μέτριος. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Δεν δε μπορεί σε έναν οργανισμό ο οποίος έρχεται και ελέγχει οικονομικά τους συλλόγους μέσω του Financial Fair Play, ο ίδιος ο οργανισμός αυτός να δημιουργεί συνθήκες ανισονομίας. Μα εσύ μου σφίγγεις τη φιλιά στο λαιμό, εσύ με αφήνεις έξω από αυτό το πράγμα, έτσι θελικά, θα έρθεις μετά να μου πεις γιατί δεν έχεις ισοζύγιο, ας πούμε, στις πληρωμές. Αυτό στο μπάτζετ σου. Μα εσύ με έβγαλες απέκτου, με το ζόρι, με τρία πέναλτι, τον Άγιαξ. Αυτό είναι τα ασφάλματα των άλλων. Τα δικά μας ασφάλματα δυστυχώς, σε συνδυασμό με την απώλεια του προπονητή, ήταν αρκετά. Το ότι άλλαξε ο προγραμματισμός μέσα στο καλοκαίρι και τα λοιπά, το ότι ουσιαστικά ο προπονητής δεν ενισχύθηκε, έτσι. Βέβαια, το είπαμε. Δηλαδή, έπρεπε να είναι δύο μεγάλοι παίκτες εδώ, το λέω συνέχεια, θέλω να το ακούνε κάποιοι. Έχουν αυτή την ανάγκη να το ακούσουν. Τους το λέμε λοιπόν ξεκάθαρα. Ναι, λάθος που έπρεπε να είναι εδώ. Ήδη δύο τεράστιοι παίκτες. Να το λέμε γιατί κάποιοι έχουν πραγματικά με αυτό το θέμα άγχος. Να το λέμε. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Πρέπει να γίνει κριτική. Πρέπει φυσικά να γίνει, πρέπει. Γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια για την ομάδα. Φυσικά. Πάρα πολύ μεγάλη απώλεια από όλα τα επίπεδα. Από πρεστίζ, από οικονομικά. Φυσικά από πρέπει. Ότι κρατάς το καλό κλίμα από τα πάντα. Μακάρι, Κωστή μου, να μην γίνει αυτό που έγινε το 2017. Γιατί πέρασε ο χρόνος και τα ξεχάσαμε. Κάναμε τρεις μήνες να πάρουμε διπλό μετά τον αποκλεισμό από την Έστερσουντ. Ναι. Έπρεπε να γίνει εκείνο το παιχνίδι. Ναι, ναι. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι γυρίσαμε στην ουσία και πήραμε ένα double εκείνη την χρονιά, έτσι. Ουσιαστικά, αλλά δεν το συζητάμε, ναι, εννοείται. Απλά, ίσως πρέπει και ο προπονητής εδώ, πήγε μέχρι τώρα στην πεπατημένη, να πρέπει να σπάσει αυγά όπως έκανε και ο Λουτσέσκου τότε τον Νοέμβριο του 2017, να αλλάξει, να βάλει τα στοιχεία τα οποία θέλει και πιστεύει ότι μπορεί να παίξει η ομάδα, γιατί δείχνει ότι η ομάδα
με αυτό το παιχνίδι που θέλει να παίξει ο προπονητής μας, δυσκολεύεται να το κάνει. Και έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές, δυστυχώς, που είναι σε κακή κατάσταση. Εγώ, ναι, για μένα το τεράστιο θετικό από χθες, και εκεί θα κλείσω, είναι η απίστευτη εικόνα της Τούμπας. Απίστευτη. Για μένα η ομάδα, ναι, κατάφερε και παραλίγο να πετύχει την απόλυτη ανατροπή χάρη στον κόσμο. Ακριβώς. Έσπρωξε ακόμα και εκεί, που φαίνεται ότι είναι χαμένο, όπως με τον Πανιόνιο το κύπελο, έτσι. Είναι ένα μάτς που λέει τέλος, το χάνω, αποκλείστηκα. Αυτό ακριβώς, και αν θυμάστε, γι' αυτό το ανέφερα και χθες, γιατί έβλεπα ότι η ομάδα μας δεν μπορεί να κάτσει στο 0. Γι' αυτό και είχα αναφέρει ότι ακόμη και αν γίνει στραβή θα πρέπει να πάμε όπως με τον Πανιόνιο μέχρι το τέλος. Έτσι. Πρέπει ο κόσμος να στηρίζει, όσοι αντέξουν, όπως είπε ο Παναγιώτης, την Κυριακή εκεί, να είμαστε όλοι, όσο το δυνατόν περισσότεροι, να δώσουμε τη θετική ενέργεια και να δώσουμε και μια κλωσιά σε αυτούς που έρχονται να μας κάνουν ζημιά, για να βάλουν και την πέτρα πάνω σε όλα τα λιθαράκια που ακριβώς έχουν προσθέσει. Ακριβώς. Αυτό είναι τώρα. Αυτά κοστίζουν. Έγινε, Χρήστο. Έγινε. Yeah. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω, Αιγαίων, Ψαραγορά, καταπληκτικά, φρεσκότατα ψάρια και στα δύο μαγαζιά και στα δύο καταστήματα, με ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα η ελληνική, ό,τι φρεσκότερο, με φοβερό χώρο εστιατορίου στο μαγαζί στο Ρεόκαστρο, 69-56-66 εκεί το delivery, 214.000 το διοικητήριο και Κυριακή ανοιχτά, πεντακάθαρα, πεντανόστιμα όλα και σε εξαιρετικές τιμές. Νικολαίδης Αγροπλαστεία, εκεί θα βρείτε ψωμάρες, θα βρείτε παγωτάρες, το πιο ωραίο παγωτό, το πιο νόστιμο. Και τούρτες για τα γενέθλια των παιδιών σας και για την επέτειο του γάμου, οτιδήποτε τέλος πάντων, ό,τι θέλετε. Κεράσματα, ψωμάρες και το πρωί με τον καφέ. Και βέβαια ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα με TCL, τον παγκόσμιο κολοσσό, σε κλιματιστικά, σε τηλεοράσεις, σε αφιγραντήρες. Χθες δώσαμε άλλον ένα αφιγραντήρα δώρο, 150 ευρώ αξίας δώρο. Και θα ξαναδώσουμε και τέτοια δώρα. Κάντε τη βόλτα σας από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, μετά την γέφυρα που είναι το αστυνομικό μέγαρο. Περνάτε το Σκλαβενίτη, δεξιά μπαίνετε μέσα, ζητάτε το μάκι του Παμπουκίδη, λέτε ότι ακούσατε την αναφορά στην εκπομπή και θα σας περιποιηθεί όπως πρέπει και με το παραπάνω. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε. 5 γραμμές περιμένουν, μετά θα αποχορηγούς. Εδώ είμαστε καθημερινά. Από τις 8 μέχρι τις 10 το λέω για τους καινούργιους που έρχονται στην παρέα μας. Ζούμου σου λέμε, αυτό είναι το δικό μας σκεπτικό. Αυτή είναι η δική μας αντιμετώπιση των πραγμάτων, η κοσμοθεωρία μας. Και είμαστε κοντά σε αυτό που αγαπάμε και στις δύσκολες και στις στραβές μέρες. Περισσότερο πάω και είμαι όταν περνάει δύσκολα παρά στις χαρές. Εννοείται. Για τις ευθύνες, για τα λάθη που μας αναλογούν βεβαίως. Γίναν παραλήψεις, γίναν λάθη σοβαρά, σοβαρότατα. Και πέρα από τη διαιτητική έχθρα, ειδικά στα μάτς με τον Άγιαξ, δεν μπορώ να ρίξω την ευθύνη του αποκλεισμού στο διαιτητικό θέμα, στα δύο μάτς με τη Σλόβαν. Εγώ δεν ήμουν αυτός που έπρεπε. Εγώ έφαγα τον γκολ από το ελεύθερο του διαιτητή, του τερματοφύλακα, από το διώξιμο στο Κουτουρού. Εγώ άφησα το μάτς στη Σλόβαν να πάει έτσι. Στην Πρατισλάβα να πάει 0-0 μέχρι το τέλος και ήμουν ο χελικός και δεν ήμουν εκεί. Εγώ δεν κατέβηκα. Εγώ εχθές έκασα ένα ημίχρονο. Εγώ εχθές δεν ήμουν πάλι αυτός που έπρεπε. Μόνο στο δεύτερο τα βγήκε η αντίδραση, αλλά στην άμυνα πίσω μύριζε κίνδυνος σε κάθε φάση. Δεν μπορώ όμως να αφορήσω. Τα είπα, να μην τα ξαναλέω εγώ, αυτά που είπα στο πρώτο μισάωρο. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα Κωνσταντίνε μου, έλα. Ζούμου σου, λεβέντε μου. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Δεν μας πέφτουνε τίποτα. Μα, καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Άμα σε πω... Όχι, δεν χάνουμε την πίστη μας, στη στραβή. Με τίποτα. Άμα να θέλετε να μείνουμε γονατισμένοι. Όχι. Εντάξει, τι να πω τώρα δηλαδή. Άμα είναι να κάτσουμε στα πιά μας και κλάψα, δεν είναι πάω. Όχι, δεν θα είμαστε πάω καν τα παρατήσουμε. Μπράβο. Ή αν δηλιάσουμε, ή αν εφηγομαχήσουμε. Θέλετε να ρίξουμε την ασπίδα μας και να φύγουμε? Όχι. Κώστα, έχω 2 ώρες ύπνο, έχω δεν έχουμε. 2 ώρες ύπνο. Σηκώθηκα 6 ώρα, έκανα ένα τοστάκι, ένα καφέ. Διπλάσιες ώρες από μένα έχεις κοιμηθεί. Διπλάσιες από μένα κοιμήθηκες. Ναι, αυτό ακριβώς. Είμαστε σκασμένοι. Δεν με πειράζει που αποκλειστήκαμε. Είτε είναι αυτό που λέγαμε. Δεν είδα το μαχαίρι στο στόμα. Εμένα με πειράζει. Το είδα μόνο για ένα τέταρτο. Εμένα με πειράζει. Διαφωνώ. Με πειράζει ο τρόπος που αποκλειστήκαμε. Κατάλαβα τι λες.
Κατάλαβα. Λοιπόν, παίξε μπάλα, έδειξε η ομάδα, αλλά να σε πω και κάτι. Άκουγα εκπομπές, όλες τις εκπομπές. Άκουγα διάφορες. Πώς μας τώρα όταν είσαι σκασμένος. Θα πεις και πράγματα που μετά, ας πούμε, θα το σκεφτείς καλά, δεν έπρεπε να το πω. Αλλά και ο κόσμος έχει και ένα δίκιο. Έχει, φυσικά έχει δίκιο. Και κατανοούμε, δεν είναι όλοι ψύχρεμοι. Ναι. Δεν είναι όλοι υπομονετικοί, δεν λοιπόν, είναι... Εντάξει, okay, είναι... Δίνει, τώρα, δίνει πάτημα αυτός ο αποκλεισμός. Εγώ θα πω κάτι, Κώστα. Ξεκινάς με τέσσερις στόχους φέτος. Τους δύο τους έχασες σακατσάκα. Τους Μήλους και το Europa League. Ναι. Καλός ή κακός. Τώρα να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Παίζουμε Πέμπτη, παίζουμε Τετάρτη, παίζουμε Κυριακή. Όχι, όχι, δεν έχει καμία. Καλά, για αυτό μένα. Έτσι κι αλλιώς. Τελείωσε. Ούτε αν περνούσα θα υπήρχε αυτή η δικαιολογία. Είναι τόσο μεγάλο το ρόστερ που. Λοιπόν. Ναι. Ο Παναγιώτης μίλησε πολύ καλά, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Παναγιώτης, λοιπόν το σέβομαι, λοιπόν έτσι ακριβώς είναι. Θα πω μόνο μία ιστορία για λίγο, γιατί ξέρεις εγώ λέω να πούμε και μερικά παράξενα. Επειδή η γυναίκα μου κατάγεται από την Ανατολική Ρωμελία, λοιπόν τώρα με τα χωριστικά λίγο ψιλοασχολούμαστε. Υπάρχει ένας άνθρωπος που αρχές του 80, τέλη 70, αρχές του 80, καθηγητής από την Ανατολική Ρωμελία καταγωγή, έπιασε όλη την παράδοση της Ανατολικής Ρωμελίας, της ιστορικής Ανατολικής που την είχαν ξεχάσει όλοι και με διάφορους τρόπους την έβγαλε, την έσωσε φίλε. Ένας άνθρωπος και τώρα τα χορεύουν, έχουν συλλόγους και ένας άνθρωπος. Τώρα είναι η ώρα μας να πιάσουμε εμείς την ομάδα μας από το χέρι και να τραβήξουμε μπροστά. Αυτό λέω. Όποιος δεν μπορεί βλέπει το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Τίποτα άλλο δεν λέω. Εγώ δεν την παρατήσω την έτσι. Ομάδα. Όχι, τελείωσε. Όχι βέβαια. Μα είπα, στη δύσκολη, αυτό που αγαπάω, το στηρίζω. Είναι εύκολο στο πανηγύρι και στη χαρά και στη φιέστα. Εννοείται, φίλε. Το θέμα είναι πόσο κοντά είμαι, χωρίς να σημαίνει ότι τα βλέπουμε όλα τέλεια, ούτε ότι χαϊδεύουμε αυτιά. Καταμερισμός ευθυνών, φυσικά, κριτική σκληρή, γιατί έτσι δείχνεις ότι αγαπάς. Δεν γίνεται να πάμε να συνεχίσουμε με τα ίδια λάθη. Άρα. Στήριξη όμως. Δίπλα σε αυτό που περιμένω να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια. Να δω τι γίνεται. Δεν μπορώ να πω τίποτα από τώρα. Δεν είμαι ούτε στα τεχνικά ούτε στις ενδεκάδες. Αλλά αυτοί που ανοίξαν τώρα σαμπάνιες, να δούμε το Μάιο τι θα ανοίξουν. Okay. Αυτοί να θέλουν τώρα, αυτοί τι θέλουν. Αυτό που λέγα στο πρώτο μισάωρο. Θέλουν τώρα να διαλυθούμε, φίλε. Να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Να απαξιώσουμε πλήρως τον ταμπλούχο και αείτο πρωταθλητή. Εγώ θα το λέω συνέχεια να το ακούνε. Έτσι ακριβώς. Έτσι, αυτό το θέλουν. Λένε αυτοί. Λοιπόν, όμως αυτό για να, πετύχουν, για να το πετύχουν αυτό και βέβαια εκμεταλλεύονται τώρα τον επώδυνο αποκλεισμό και το στραπάτσο γιατί είναι τέτοιο, το εκμεταλλεύονται. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να τους το επιτρέψουμε εμείς. Εμείς πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα για να μπούμε στο σπίτι μας. Αν εμείς κρατήσουμε την πόρτα κλειστή. Φαγωθούμε μεταξύ μας, τα διορθώσουμε, τα πούμε. Μεταξύ μας όμως, μέσα στην οικογένεια. Αν δούμε τα λάθη, κάνουμε τον καταρρισμό των ευθυνών, κάνουμε την αυτοκριτική μας και σηκωθούμε όρθιοι, δεν φοβάμαι τίποτα. Αν ανοίξουμε την πόρτα στον κάθε περίεργο, να μπει και να μας κουνάει το χέρι, να μας απαξιώσει, να μας λιδωρεί, τότε δεν έχει γίνει. Αυτό είναι. Θα είναι ανεπανόρθωτο το λάθος. Για τα φιλαράκια μου, όχι τους ξένους, με τα 5 ευρώ. Κανονίστε την πορεία σας. Δεν πάτε στο γήπεδο, δώστε το 5 ευρώ να δείτε την ομάδα μας. Έχουμε ένα πολύ κρίσιμο μάτς με τον Πανιόνιο. Τελείωσε. Έγινε. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Κωνσταντίνε. Με την νίκη με την ομάδα μας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον Γιώργο. Καλώς τον. Πες τους χορηγούς σου γιατί από δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πέντε περίμενα, δεν μπορώ. Θα τους πω και μισή. Δεν θα παρεξηγηθούν μια μέρα. Έχω πει τόσα για αυτούς που. Υπάρχει κάτι για άλλες φορές. Τι να σας ζαλίζω τώρα, έχετε τη στεναχώρια να λέω και εγώ για τους χορηγούς. Όλοι οι γνήσιοι παοξίδες, ο Κώστας από το Ιπποκράτιο, ο Παναγιώτης και ορισμένοι άλλοι, ή το είπανε πολύ σωστά. Την Κυριακή στο γήπεδο θα φανούν ποιοι είναι παοξίδες και θα φανούν ποιοι θα πάρουν την κάρτα να δουν το παιχνίδι. Ναι. Τώρα θα δείξουμε ποιοι είναι παοξίδες. Όχι μόνο όταν χάνει η ομάδα την κοπανάμε και δεν μας ενδιαφέρει και όταν κερδίζει η ομάδα φωνάζουμε και γεμίζουμε το γήπεδο και τα καφενεία και τις καφετέριες. Ο ΠΑΟΚ θέλει υποστήριξη. Ήταν μια κακιά μέρα η χθεσινή. Από την ίδια την ομάδα χάσαμε την πρόκριση στο ίδιο μοτίβο χωρίς οι άνθρωποι να κάνουν τίποτε. Μία ευκαιρία στο πρώτο παιχνίδι. Δύο ευκαιρίες στο δεύτερο παιχνίδι και χάσαμε.
δεν ήμασταν κι εμείς καλοί. Καθόλου καλοί. Ναι. Καθόλου καλοί. Αλλά όταν φοράτε, κύριε Δημήτρη Πέλκα, το περιβραχιόνιο, αρχηγός σημαίνει θα τα δώσω όλα. Αρχηγός δεν σε κάνουν επειδή είσαι καλός ή είσαι παλαιός. Αρχηγός σε κάνουν ναι. γιατί πρέπει να δώσεις τις δυνάμεις σου να ξεσηκώσεις όλους τους υπόλοιπους συμπαίκτες σου. Ναι. Έτσι το βλέπω εγώ. Ναι, έτσι είναι. Όχι έτσι το βλέπεις εσύ. Ο αρχηγός... Τον Μπέλκα του τελικού κυπέλου δεν τον είδαμε. Ναι, τον Μπέλκα του τελικού του κυπέλου δεν τον είδαμε. Έτσι. Απλά πριν και αυτόν τον αποκαθυλώσουμε, ας έρθει στο μυαλό μας η σκηνή που ξεσπάει σε κλάματα την ημέρα που παίρνουμε το πρωτάθλημα. Φυσικά σκληρή κριτική, ειδικά σε αυτόν που φοράει το περιβραχιόνιο, γιατί δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Σε κανένα από αυτά τα μάτια. Δεν ξέρω αν είναι η αλλαγή της θέσης, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι. Συγγνώμη, είναι ένα παιδί το οποίο έχει βγει μέσα από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτά τα ξέρω. Δεν τον δικαιολογώ με τίποτε. Θα πεθάνεις, αγόρι μου, καλό μέσα στο γήπεδο. Θα πεθάνεις, φοράς το περιβραχιόνιο και το περιβραχιόνιο, λέει πολλά. Ο Βιερίων το φορά το περιβραχιόνιο. Γιατί σκυλιάζει. Μεγάλη απώλεια του αρχηγού. Τεράστια η απώλεια του Αντρέ. Εντάξει, τεράστια, παιδιά. Όχι τόσο αγωνιστικά, όσο τα υπόλοιπα όλα. Τεράστια. Η ισορροπία μέσα, η ψυχραιμία, γενικά η όλη του στάση μέσα στο γήπεδο. Είναι μεγάλη απώλεια. Καλέ μου φίλε, έτσι. Ο αρχηγός είναι αρχηγός. Τέρμα και τελείωσε. Δεν το θέλει. Έρχομαι σε σημείο ξανά. Δεν μου το βάζει περιβραχιόνιο, παλικάρι μου. Το περιβραχιόνιο του αρχηγού το προφορά πεθαίνει ο άλλος μέσα στο γήπεδο. Σκυλιάζει. Mm. Και δεν το κάνω εγώ, τα βάζεις στον κόλ και πας στην θύρα 4 και φυλάς το δικέφαλο. Mm. Εγώ θέλω σε όλα τα παιχνίδια θα δίνεις τα πάντα. Τα πάντα. Είσαι νέο παλικάρι, δεν είσαι 35, από ότι κουράστηκες. Εγώ να έπαιζε, ο Παναγιώτης να έπαιζε, ο φίλος μου, ο Παύλος, ο Κώστας Πλητήριος και να φορούσε το περιβραχιόνιο, δεν ήμασταν σκυλιά μέσα στον κήπεδο. Δεν διαφωνώ μαζί σου, απλά δεν είναι μόνο ο Πέλκας που δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Δεν είναι μόνο ένας παίχτης. Σε αυτή την, διάδα... Από τον Πέλκα περιμένω πάρα πολλά. Βεβαίως. Και εγώ μαζί σου. Και αυτό μας έχει δείξει. Περιμένω πολλά. Μας έχει δείξει στο παρελθόν τι μπορεί να κάνει. Και μία μεγάλη απώλεια χθες ήταν και η απώλεια του Μάτος. Μεγάλη απώλεια του Μάτος χθες. Τεράστια. Αυτό, γεια σου Γιώργο. Το κήπεδο την Κυριακή να είναι γεμάτο. Πρέπει αυτό που λες να γίνει. Αυτό που λες. Δίπλα σου, δίπλα σου στη στραβή. Όχι μόνο στις χαρές. Αυτό έχω να πω. Έγινε Κώστα μου. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα. Θα πω και πάλι γιατί κάποιοι μπαίνουν αργότερα στην παρέα μας. Φυσικά και υπάρχουν λάθη, ευθύνες, τις είπαμε, τις αναδείξαμε. Έτσι, δεν είναι σκοπός να τις διωγγώσουμε και αυτό το πράγμα να βλάψει την ομάδα και στο πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι είμαστε τελευταία μέρα της σεζόν. Έχουμε μπροστά μας τους αγώνες να τρέχουν και πρέπει με τον Πανιόνιο να έρθει το τρίποντο, να ηρεμήσει η ομάδα. Νομίζω μετά έχει διακοπή μετά τον Πανιόνιο. Μετά τον Πανιόνιο δεν έχει διακοπή. Να ερεμήσει λίγο η ομάδα εκεί. Αυτό. Πάμε στις γραμμές 4, περιμένουν. Καλημέρα! Ναι! Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το Στελάρα. Και εγώ εχθές ήμουν τρελαμένος στον επιστροφή. Την Κυριακή να μην πήγαινα στο γήπεδο για να τους. Ναι. Ωραία, έχεις και δρόμο επιστροφή. Εσείς που έρχεστε από επαρχία, ναι. Είναι και αυτό. Ναι, για να τους δώσουμε ένα μήνυμα ότι ξέρεις κάτι και εμείς έχουμε τρελαθεί. Δεν γίνεται. Έτσι. Αλλά δεν θα ξαναπάω την Κυριακή. Γιατί όντως η ομάδα τώρα θέλει τη στήριξη στα δύσκολα δρόμο που ξεκουράστηκε από το ξαναβλέπω πιο ψύχρεμα. Αλλά να σου πω κάτι, Κωστή, άμα περνούσαν στους ομίλους δεν θα πέραν ένα γενναίο πριν. Ας τους βάλει και ένα γενναίο πρόστιμο. Ακούστε, ένα γενναίο πρόστιμο ή και μειώσεις συμβολέων ακόμα, γιατί δεν γίνεται να κάνεις σκληρά παζάρια, κύριε Βαρέλα, να πάρεις 300 που εμείς αυτά τα λεφτά δεν θα δούμε ούτε σε 10 ζωές και να μπαίνει μέσα και να μην έχει καμιά σχέση με τον Βαρέλα. Σαν να είναι άλλος. Που ήταν πέρσι. Σαν να είναι άλλος. Επειδή λέμε, δεν πήγα σε λεπτομέρειες τώρα, παίκτες έναν-έναν. Απλά τώρα δίνω ένα παράδειγμα. Όχι, έχεις χίλια δίκια, διότι. Από αυτό το αμυντικό δίδυμο, το οποίο χαρακτηρίσαμε πέρσι, το κορυφαίο στην ιστορία μας, οι ίδιοι οι παίκτες αυτοί που είπες, και ο Βαρέλα και ο Κρέσπο, μου έδωσαν το δικαίωμα, μας έδωσαν το δικαίωμα να το πούμε έτσι, να το χαρακτηρίσουμε, ήταν όμως κατώτεροι των περιστάσεων, αγνώριστοι σε αυτές εδώ τις αναμετρήσεις.
Δεν ξέρω τι ήταν. Κουρασμένοι είναι. Ψηλωμένοι είναι. Πότε κουράστηκανε. Ξενερωμένοι είναι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ένα τώρα. Δεν ξέρω. Από που γουστάρουν τις κεφαλές. Από που γουστάρουν. Δηλαδή η άμυνα είναι σαν να μην υπάρχει. Όπως αποθεώθηκαν όταν έπρεπε, έτσι θα ακούσουν τώρα την κριτική. Δεν ήταν. Περιμένω από αυτούς τους δύο. Πανηγυρίζαμε που δεν έσπασε το δίδυμο με το Βαρέλα το καλοκαίρι και επέστρεψε εκεί που είχε φύγει στην ουσία. Γιατί λέγαμε ότι πίσω είμαστε ήρεμοι. Δεν είδαμε αυτό που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ εκ των υστέρων τώρα βλέπω ένα λάθος στο χθεσινό παιχνίδι. Ήρθαμε να κατεβάσει την ομάδα λίγο πιο επιθετική. Εσύ να μην χρειαζόταν σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί αυτοί θα κατεβαίναν όλοι από το κέντρο και κάτω και όπως κατέβηκαν. Ναι. Και να έφερε ακόμα και του Ζαμπάρι δηλαδή. Και στη θέση του Λιμιού, να έβαζε στη θέση του Λιμιού, στη θέση του Πέρκα να έβαζε στο Μπίτσι Βαρκή στη θέση και να έχεις Λιμιού Ζαμπά στα άκρα και τον ακούς ακόμα την αρχή στη θέση του Λιμιού, να θετικούς. Απλά ο Ζαμπά έτσι όπως παρουσιάστηκε στα προηγούμενα μάτς ήταν αποκαρδιωτικός, για να μην πω πιο βαριά λέξη. Ναι, αλλά έχει το, έχει το απρόβλητο, ξέρεις και εκεί μέσα, μάγκα το δοκάρι τώρα λέμε άμα, αλλά δεν έτσι. Έχει, είναι κάτι που και με την ταχύτητα ακόμα που να αφήσει και δύο παίκτες. Εδώ στο χθεσινό παιχνίδι. Ήθελε στην κάθε επιθετική σου επιλογή. Ναι. Δηλαδή τόσο ανασταλτικά δεν είχαμε ανάγκη να τους κόψουμε. Η απορία μου εμένα επίσης είναι η εξής και την, έτσι όπως το σκέφτομαι έτσι το λέω. Ο Στόχ είναι τόσο χάλια. Ο Στόχ. Γιατί χθες δεν είναι σούτ, αυτοί ήταν ματρωμένοι όλοι μέσα. Όπως είδα, λέω ρε παιδί μου, είναι τόσο ανέτοιμος. Είναι τόσο ντεφορμέ, είναι τόσο εκτός ας πούμε φόρμας. Δεν ξέρω. Ρωτήσεις κάνω τώρα ρε παιδί μου, αυτός ξέρει καλύτερα που τους βλέπει. Δεν θέλει το όπλο του, δεν θέλει το όπλο του να το χρησιμοποιήσει αυτός. Ναι. Πρώτος θέλει να έχει. Τέλος πάντων, τώρα είπαμε, από εδώ και στο εξής τι γίνεται. Ό,τι έγινε, έγινε. Χωρίς να σημαίνει ότι ρίχνουμε λύθη ή ότι ξεχνάμε και τους λόγους και τις ευθύνες και όλα. Τι συμβαίνει τώρα από εδώ και πέρα. Να μην επηρεάσει αυτό το πράγμα την ομάδα. Εννοείται ότι πρέπει τώρα να βγει ο καλός εγωισμός τους. Γιατί ο αθλητισμός σε βγάζει και τον καλό εγωισμό. Εγώ όταν τρέχαμε και κάναμε από έναν κατώτερο που μας ξέραμε ότι ήταν κατώτερος και μας έκανε καζούρα, θέλαμε στο επόμενο να τρέξουμε ένα χειρίο στο κεφάλι. Να βγάλουν αυτό που είπα. Βγάλετε αντίδραση. Εγωισμό. Δείξτε σε αυτούς που πανηγυρίζουν τώρα και περιμένουν τη διάλυσή μας. Μέσα σε 120 ημέρες ο αείτος πρωταθλητής, ο ταμπλούχος να διαλυθεί. Αυτό προσδοκούν. Αυτό θα επιχειρήσουν με κάθε τρόπο. Λοιπόν, δείξτε τους ότι ο ΠΑΟΚ είναι εδώ. Πληγωμένος αλλά δυνατός. Διακοπές δεν πήγαμε για να πάρουμε διαρκές γιατί αγαπάμε αυτή την ομάδα. Αλλά δείξτε και εσείς κάτι ρε μάγκες. Όπως σε ένα ημίχρονο χαμένο μπήκανε μέσα λες και του Μιχλίδη ήταν 3-0. Καθίστε καλά ρε μάγκες. Μπείτε μέσα και δρούστε ματώσε τη φανέλα. Δεν το είδα αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Δεν το είδα στο πρώτο ημίχρονο. Και περίμενα να δω. Τίποτα. Ένα ημίχρονο πήγε χαμένο. Δηλαδή άμα δεν το είχαμε τον κόλλο δεν θα ξυπνούσαμε ποτέ. Έγινε. Σε χαιρετώ Στελάρα. Πάμε επόμενος. Καλημέρα και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Μήπως μου δείτε τι μου είπε χτες από τον ΠΑΟΚ. Λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο Μανώλο μου για να μην μπουκώνεις, να σε ακούμε κανονικά. Μήπως γνωρίζετε τι έλειπε χτες από τον ΠΑΟΚ. Αρκετά πράγματα. Έλειπε η φλόγα που είχαν στα μάτια με τον Άγιαξ. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Με τον Άγιαξ. Με τον Άγιαξ, ναι. Και αυτή με τον Γαύρο. Η φλόγα δεν έλειπε από την κερκίδα. Η κερκίδα ήμασταν... ο κόσμος. Μέχρι το 95 εκεί. Οι παίχτες όμως δεν ήταν εκεί. Αν εξαιρέσουμε κανένα δύο-τρεις, έναν Γιαννούλη, ένα Λιμιό που στα μάτια μου τουλάχιστον ήταν για μένα κορυφαίο. Ανέβηκε στα μάτια τα δικά μου σε αυτές τις αναμετρήσεις και ο Γιαννούλης, όχι δεν μιλάω μόνο για τώρα, και με τον Άγιαξ, ανέβηκε και ο Λιμιό στα μάτια μου. Έτσι. Ναι. Λέμε τώρα για μέσα στην αποτυχία, πέρα... μέσα στην αποτυχία και ο Μίσιτς χθες. Στο δεύτερο ημίχρονο μου έβγαλε έναν εγωισμό. Έτσι. Ακριβώς. Τώρα... Από εκεί και πέρα Κωστή, ο Βιερίνια και μια προσωπικότητα σαν τον Βιερίνια λείπει από τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς, ένας παίχτης που θα μπορούσε να το κάνει αυτό ήταν ο Μάτος, που ήταν έξω, να δώσει την τρέλα που έχει. Ναι. Μεγάλη και αμφόλια. Σίγουρα, ο στόχος, όπως είπες, θα μπορούσε με σούτ από μακριά, είτε να βάλει γκολ, είτε να δημιουργήσει ευκαιρίες και να τους βάλει δύσκολα. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπήκε, ούτε χτες. Εντάξει, στην αρχή ξεκίνησε με το σύστημα, τέλος πάντων, κάπου μόλις όγκο με τον γκολ θα μπορούσε να το αλλάξει ή αμέσως και να τον βάλει μέσα. Ναι.
Προσοχή, δεν χρειάζεται να τα διαλύσουμε όλα. Υπομονή, ψυχραιμία. Όλη την Κυριακή ξανά στο γήπεδο να στηρίξουμε την ομάδα. Έτσι θα καταλάβουν ότι είμαστε δίπλα τους και στα δύσκολα. Αυτό έχει σημασία. Να πάρουμε το ματς, να ηρεμήσει η ομάδα, έχει διακοπή μετά και όλα είναι μπροστά. Αυτό όμως δεν έγινε τίποτα. Και ο Λουτσέσκου που ήταν στην αρχή ήμασταν έτσι. Αν θυμάμαστε. Δεν είναι φυσικά. Δεν κάναμε. Στην Ευρώπη αποτύχαμε. Λουτσέσκου. Εντάξει, το λέω για αυτούς οι οποίοι χθες. Ναι, εντάξει. Έγινε, Τσουκνίδα. Πριν 5 χρόνια. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Την καλημέρα μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Bye, bye, bye. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. Πέσαμε. Πέσαμε. Λοιπόν, δεν είπα χορηγούς να τους πω, γιατί δεν είπαμε στο ξεκίνημα της ώρας. Μάλλον πάμε τις γραμμές και θα τους πω πριν φύγω για διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Βασιλή. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε προσεκτικά αυτό που θα πω τώρα. Χάθηκε μια μάχη, ο πόλεμος έρχεται από εδώ και πέρα πιο δυνατός, πιο βρώμικος εδώ στην Ελλάδα. Θα προσπαθήσουν να μας διαλύσουν με διάφορους τρόπους. Για μένα ήταν καταστροφικό βέβαια το να μείνουμε να χάνουμε βαθμούς από την Ευρώπη. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή χάθηκε αυτός ο πόλεμος, αυτή η μάχη, χάνουμε τον πόλεμο. Παιδιά, ηρεμήστε. Τώρα αν πιαστώ σε λεπτομέρειες, εμένα μου λείπει ο Βιερίνια και τίποτε άλλο. Γιατί όταν έχεις έναν ηγέτη σαν τον Βιερίνια, λοιπόν, μπορούσε να πάρει και τον Μάτος, θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει από την Σλοβακία την πρόκληση. Ναι. Και πάλι όμως θέλω να σταθώ ότι χάθηκε η μάχη και ο πόλεμος τώρα θα είναι ανηλαίητος, θα μας χτυπούνε από παντού. Μα τώρα που είμαι πληγωμένος, τώρα, και είναι τι αντίδραση θα βγάλουμε σαν οργανισμός, σαν οικογένεια, σαν ομάδα. Όλοι, δεν μιλάω μόνο για τους παίκτες. Παίκτες, λαός, παραγωγοί, δημοσιογράφοι, κυπουροί, γιατροί, όλη η οικογένεια. Τώρα που είμαστε κάτω, θα βγάλουμε αντίδραση ή θα μείνουμε εκεί να δεχτούμε τα χτυπήματά τους. Έτσι. Κωστή μου, άκουσε να πω κάτι προσωπικά και σε σένα, γιατί το εξής θα συμβεί. Μέσω του λαού, ο λαός του ΠΑΟΚ είναι ο αιμοδότης, είναι, τι να πω, η ζωή όλη. Λοιπόν, ο οργανισμός που λέγεται ΠΑΕ-ΠΑΟΚ για μένα λειτουργεί όπως αυτή νομίζει και ξέρει, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα ανέβουμε ξανά στο περσινό το πρωτάθλημα, θα ανέβουμε ξανά. Τι εννοώ, ότι το πρωτάθλημα θα είναι δικό μας, γιατί όσο με πληγώνεις τόσο με πορώνεις, θα τους πεισμώσει, όμως αυτό που έλειψε πραγματικά και μου κακοφάνηκε ήταν το πρώτο ημίχρονο που χάθηκε και ήταν άδικο. Γιατί όταν μπαίνεις στο δεύτερο ημίχρονο την έχεις κάνει, αυτή την ομάδα την έχεις κάνει ομαδίτσα, δεν σε ήθελε και τύχη. Θέλεις και τύχη, αδερφέ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να είμαστε συσπηρωμένοι παιδιά και όχι να τρωγόμαστε μόνοι μας, να τρώμε τις σάρκες μας. Είναι κρίμα γιατί μόνο καταστροφή θα φέρουμε και τίποτε άλλο. Εγώ περιμένω πολλά πράγματα στη συνέχεια. Καλή σας ημέρα. Γεια σου, Βασίλη. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Πέρα από το Βιερίνια, εννοείται ότι είναι μεγάλη απώλεια αυτή του Μαωρίσιο. Έτσι, απλά σε επίπεδο ψυχολογίας, σε επίπεδο σημαντικότητας του χαρακτήρα του Βιερίνια. Εννοείται ότι στα χαφ υπάρχει εκεί, δεν αναπληρώθηκε ποτέ. Και όπως είπα, ο Καντουρί δεν μπορείς να βάζεις πάνω του. Και ας έχει το παιδί 1000 προσόντα, δεν ξέρω. Δεν μπορείς, είναι γυάλινος. Μία παίζει, μία δεν παίζει. Εχθές είναι το να επιστρέψει και να παίξει, ας πούμε, με τον Όφη, ξέρω εγώ, και με την Τρίπολη και με τον Πανετολικό. Χαίρομαι πολύ. Εχθές που χρειάζομαι το χαφ μου, πάλι έπαθε τη ζημιά το παιδί. Έτσι. Και δεν λέω ότι φταίει ο ίδιος, αλίμονο έτσι. Απλά δεν μπορώ να βασιστώ. Πώς το λένε, δεν μπορώ. Γι' αυτό φωνάζαμε. Ένα μεγάλο χαφ θέλουμε. Ένα μεγάλο χαφ και ένα μεγάλο center for. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Άντερε Κωστή. Πού είσαι, αγοράκι μου, πού είσαι. Έλα. Δυστυχώς δώσαμε χαρά στους λεγόμενους αρκουδομπούχες ο Νερόκουλος εχθές. Έτσι είναι. Κάτι που το απευχόμασταν όλοι. Όμως η χαρά αυτών είναι, εγώ την παρομοιάζω με αυτούς που είναι εξαρτημένοι από ουσίες. Που η νιρβάνα τους και η χαρά κρατάει για λίγο και μετά όταν συνέρχονται ζουν τον εφιάλτη. Ακριβώς. Στο χέρι μας είναι να ζήσουν τον εφιάλτη τον περσινό.
στο χέρι μας είναι εδώ και τουλάχιστον μια τριετία ζούνε τον εφιάλτη κάθε χρόνο στο τέλος της χρονιάς. Και οι βλακίες που ακούγονται ότι τι να κάνω το πρωταθληματάκι ξανά και το κυπελάκι. Αυτά τώρα και είναι... Εγώ ήθελα Ευρώπη. Ναι. Είναι από μερίδα του κόσμου που αυτή παράδειγμα εκεί βουτυγμένη μέσα στην Ιγέρια. Εκεί πάντα να υπάρχει στο μυαλό σου μέσα η πιθανότητα να μην είναι αυτό που λέει αυτός που το γράφει. Εγώ, ναι, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Το για πρωταθληματάκι. Το πρωταθληματάκι. Ναι, το πρωταθληματάκι. Ο άλλος πέρασε στους ομίλους του Champions League και το μυαλό του εκεί ήταν στις δηλώσεις του ο Γαύρος. Έχει για ακριβώς. Το πρωταθληματάκι μιλούσε, για τον ΠΑΟΚ. Αυτό τους πονάει. Τα δύο συνεχόμενα ντάμπλ. Στο τέλος της χρονιάς, αν αυτοί ξαναχάσουν το πρωταθληματάκι. Και φέτος υπάρχει, είναι και πρωτάθλημα ειδικών συνθήκων με αυτό που βλέπουμε, όχι ότι πέρσι δεν ήταν, αλλά ακόμα περισσότερο, να δούμε ποιος θα θυμάται την Ευρώπη και ποιος θα θυμάται στο τέλος και ποιος θα κρατήσει τη χαρά του πρωταθλήματος ή ενός ακόμα double αν έρθει. Σίγουρα η απώλεια η χθεσινή, δεν προσπαθούμε να τα κουκουλώσουμε, εντάξει, δηλαδή ούτε να λιάνουμε τις γωνίες, ούτε τίποτα να ωρεοποιήσουμε. Σίγουρα είναι πλήγμα στο γόητρο της ομάδος, αλλά και στην ουσία, στο οικονομικό. Όμως η ομάδα αυτή που κατάφερε το ακατόρθωτο τη χρονιά που μας πέρασε μόλις πριν λίγους μήνες που όλοι πανηγυρίζαμε, δεν γίνεται να απαξιώνεται, να λιδωρείται. Από εμάς και... τους ίδιους. Το τι θα κάνουν οι άλλοι, εννοείται ότι, συγγνώμη σε διακόπτω, οι άλλοι εννοείται ότι θα πατήσουν τώρα πάνω σε αυτό που έγινε και θα προσπαθήσουν να το ξεχυλώσουν, να το διωγγώσουν για να απαξιωθεί πλήρως. Ο ταμπλούχος λοιπόν, και αήττος πρωταθλητής. Η συντριπτική λοιπόν, πλειοψηφία είναι ίδια των παίκτων. Δεν είναι καμιά άλλη 20 παίκτες. Εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε. Θα δώσουμε και εμείς μια ακόμα κλωτσιά μαζί με αυτούς συνεπικουρούμενοι και θα ρίξουμε την ομάδα στα τάρταρα κάνοντας το χατήρι τους. Αυτό όχι. Λέω αδερφέ μου, αυτό λέω. Κριτική ναι, όχι απαξίωση. Φυσικά. Αυτό θα ανοίξουμε, την πόρτα στον καθένα να μπει να μου μαγαρίσει αυτό που αγαπάω. Όχι φίλε. Το καλοκαίρι, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και μετά όταν ήρθε και η διακοπή μετά το κύπελο, γίνανε μια σειρά από γεγονότα. Αποδείχθηκε ότι ήταν σημαντική η απώλεια έτσι όπως έγινε του Λουτσέσκου, πολύ σημαντική στο αγωνιστικό κομμάτι η απώλεια των πάνω απ' όλα Βιερίνια, Μαουρίσιο και ίσως και Βέρμπλουμ, γιατί δεν ξέρουμε ποιος Βέρμπλουμ θα επιστρέψει, ναι. Αλλά ειδικά του Βιερίνια. Τι να κάνουμε, υπάρχουν σε όλες τις ομάδες παίχτες που δεν αναπληρώνεται η απουσία τους στο 100% από άλλους. Δεν υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη μπαρούφα από το δίσαν αντικατάστατος. Αυτός που το είπε ήταν μεγάλο ντουγάνι. Φυσικά όχι, και υπάρχουν αναντικατάστατοι. Υπάρχουν ουδήσαν αντικατάστατος ανάλογα και τη χρονική στιγμή όμως. Δεν είναι σε όλες τις φάσεις το ίδιο. Ναι, υπάρχουν στιγμές. Αν φέρει σήμερα από το ραδιόφωνο που είσαι ξαφνικά παραιτηθούν 3 άτομα, το ραδιόφωνο θα δεχτεί χοντρό πλήγμα. Οπότε, θα κάνουμε εμείς χρονική... άλλες 3 εκπομπές. Ναι, σε βλέπω με το Sleepy Bank, σε βλέπω μετά. Κανονικά εκεί, φίλε. Λοιπόν, κανονικά. Μην ξεχνάμε, όπως λέει και ο Παυλάρας, επιτρέπεται έτσι, να πέσεις, φίλε. Επιβάλλεται να σηκωθείς. Κάερ, εστά περμητήτο. Αυτές είναι οι στιγμές που, που αυτό εδώ το σλόγγαν έχει την πιο μεγάλη σημασία έτσι. Και ουσία. Και επίσης, το πρωτάθλημα είναι ένα στόχος ο οποίος δεν μας είχε γίνει συνήθεια τα προηγούμενα χρόνια. Μην ξαφνικά απαξιώνουμε. Τι είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Μα είναι δηλαδή ούτε καν στην κουβέντα μπορώ να μπω. Αυτοί που το λένε αυτό το πράγμα, ούτε καν. Μα είναι μέσα στο πλαίσιο όλο αυτό της προπαγάνδας που θέλουν τώρα να περάσουν αυτοί. Είναι αυτό. Έλα μόνο πιο πρώτα. Σοβαρολογείτε ρε παιδιά. Επειδή το πήραμε δύο συνεχόμενες φορές. Θέλετε να πάμε πόσα χρόνια πίσω. Πέθαναν άνθρωποι. Φύγανε, γεράσανε. Κάναμε 33 χρόνια να το πάρουμε. Και θα απαξιώσω το πρωτάθλημα. Αυτό θέλουν αδερφέ μου. Οι ίδιοι άνθρωποι και για να κλείσω Κωστή, είναι τόσο μίζεροι που κάποτε λέγανε όταν προχωρούσε στην Ευρώπη και πετύχαινε και νίκες, τι να την κάνω την Ευρώπη, με το Γαύρο είχες 20 και 30 βαθμούς διαφορά για το πρωτάθλημα. Αυτά λέγανε οι ίδιοι άνθρωποι. Να το ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο μίζεροι που αύριο 1 εκατομμύριο ευρώ να τύχουν στο Τζόκερ θα είναι στεναχωρημένοι γιατί δεν πήγαν 4 εκατομμύρια ευρώ, να ξέρεις. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάω σε διάλειμμα. Να είσαι καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσέξτε, δεν μιλάμε για τον ΠΑΟΚΤΣΙ, ο οποίος είναι περισσότερο οξύθυμος, περισσότερο
αψίκορος, περισσότερο εκρηκτικός. Δεν μιλάμε για αυτόν, εννοείται. Λιγότερο υπομονετικός, όχι. Μιλάμε για αυτούς που περιμένουν τέτοιες στιγμές, σαν τη χθεσινή, είναι οι σταλεγάκηδες. Στάλεγα εγώ. Τάλεγα. Μπράβο ρε φίλε. Νιώθεις καλά τώρα. Είσαι ευχαριστημένος. Μπράβο, να σου δώσουμε ένα βραβείο. Ναι, τα έλεγες εσύ. Εμείς δεν τα λέγαμε. Τα έλεγες. Βεβαίως, αυτό σου δίνει την ικανοποίηση. Δηλαδή, να ικανοποιήσεις το εγώ σου ότι για τον τάδε εγώ το είχα πει. Μπράβο ρε μεγάλε, μπράβο. Θα ξαναπώ. Ελοχεύει τώρα ένας κίνδυνος. Στη δύσκολη στιγμή, τώρα που είμαι πληγωμένος στα σκοινιά, να ανοίξω την πόρτα και να μπει ο κάθε παπάρας να μου πει, να μου κάνει, να μου δείξει. Να το εκμεταλλευτεί, να απαξιώσει τον πρωταθλητή. Τον αείτο πρωταθλητή. Αυτός είναι, η ίδια ομάδα είναι. Με μια-δυο διαφορετικές προσθήκες και αφαιρέσεις. Ο ίδιος σύλλογος είναι. Αν εμείς λοιπόν ανοίγουμε την πόρτα στον καθένα να μπει και να διαλυθεί όλο αυτό το πράγμα που χτίστηκε με πολύ κόπο 3 χρόνια, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ούτε τα βλέπουμε όλα όμορφα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι γίναν μεγάλα λάθη, υπήρξαν παραλήψεις, γίναν σφάλματα, εννοείται. Θα τα λύσουμε μέσα στην ίδια μας την οικογένεια, εμείς. Δεν ανοίγω σε κανένα την πόρτα να έρθει και να μου κάνει τον έξυπνο. Και, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλοί αντίπαλοι που θέλουν να με δουν να διαλύομαι, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί, πολλοί όχι, υπάρχουν και δικοί μας που τους ανοίγουν την πόρτα. Ο ένας άχρηστος, ο άλλος δεν κάνει, ο άλλος τίποτα, αυτά, ισοπαίδος, τίποτα. Λες και δεν είναι 120 μέρες πριν που πήρα το πρωτάθλημα, που έκανα δεύτερο συνεχόμενο double. Λες και δεν είναι αυτό το πράγμα, έχουν περάσει 5 χρόνια και 6. Άρα ναι στη σκληρή κριτική, εγώ λέω ναι στη σκληρή κριτική. Όχι χάδι, πουθενά, το χάδι κάνει κακό. Όσο κακή είναι η ισοπαίδωση, όσο κακός είναι ο καταστροφικός λόγος και ο ευτελισμός, η απαξίωση, άλλο τόσο κακό είναι το χάδι. Όλα καλά, δεν συνέβη τίποτα. Ο διαιτητής θέλει. Ναι, UEFA μάφια, ναι, στα μάτς με τον Άγιαξ. Εδώ έφταξα εγώ που δεν πέρασε. Και αν αναλάβουμε την ευθύνη μας, αν δούμε τα λάθη μας, τότε θα είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο που μένεται. Αρχής γενομένης από τον Πανιόνιο, την Κυριακή. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Πάμε, πάμε κατευθείαν. Θυμίζουμε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, εκπληκτικές γεύσεις απέναντι του Μασούτη στα Ελευθέρια. Κλιμάρτ, 917-646, κλιματιστικό από την Ντάκιν και τον Κώστα Κιωσέ. Και Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, κορυφαίοι στην Τέντα, 430-011. Τηλεφωνείτε σε όλους, λέτε ότι ακούσατε την εκπομπή και σας κάνουν ακόμα περισσότερη εξυπηρέτηση και καλές τιμές. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα. Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Το μήνυμα του Χρήστο το Ανόβερο, η μεγάλη αγάπη είναι πιο δυνατή και από τη μεγαλύτερη πίκρα. Ζουμουσού λέμε και τα πάντα και είμαι μόνο ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ TV. Μου γράφουν τα παιδιά από το Ανόβερο Χρήστος. Έλα Κωνσταντάν, σε ακούω. Λαράκι, τι να πω, καθές να πάτε κάτι λέει. Εντάξει, μην δεν σταματήσουμε ούτε στο κήπεδο να πηγαίνουμε, ούτε να αγαπάμε την ομάδα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ότι γίνανε κάποια λάθη, γίνανε, αλλά ξεκίνησε το κακό από την φουστιά που σε έκανε ο προηγούμενος και έφυγε τελευταία στιγμή. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε, έφυγε ένα κομμάτι από την αλυσίδα, πολύ σημαντικό. Χωρίς να σημαίνει ότι φταίει ολοκληρωτικά ο τωρινός προπονητής, έτσι. Όχι. Έχει αυτό την ευθύνη. Κάποια του. Πράγματα, ναι. Πράγματα ναι. Που έχουν συμβεί. Mm. Πήγανε πίσω μεταγραφές, κάποιοι παίκτες ήταν κολλημένοι σε εκείνον τον προπονητή και φαίνεται. Άσε την ψυχολογία τους. Μπορεί, όπως λένε περισσότεροι, να μην ήμασταν αυτοί που θέλαμε. Αλλά σε κανένα μάτι από τα 4 ευρωπαϊκά δεν ήμουν χειρότερος από τον αντίπαλο. Εγώ αυτό είδα. Σε κανένα μάτι. Και για μένα, γιατί καθένας λέει τα δικά του, έχασε από διαιτησία και τις δύο προκρίσεις. Και οι λεπτομέρειες, γιατί οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά, όταν στον Άγιαξ τους δίνει 3 πέναλτι. Δεν λέγανε άμα δεν μου δώσει το ένα, δεν πειράζει, ας κέρδιζα τον ΠΑΟΚ που είναι πιο μικρός. Πήραν τα 3 πέναλτι, δεν σου δώσε εσένα, δεν σου δώσε φάουλ, δεν σου δώσε πέναλτι. Ναι. Και αν δεις τα μάτια τώρα με τη Σλόπανο, εγώ θα σου πω ότι ήταν εκπληκτική διαιτησία έτσι κι αλλιώς.
Εκεί το τελευταίο γκολ δεν πρέπει να μετρήσει. Μάλλον αυτοί που βάλαν το στη Σλοβακία, γιατί ήταν φάουλ. Η προβολή επί εκείνο παιχνίδι στον Τέτσενα. Χτες δεν σε δίνει πέναλτι. Ρε φίλε, δυο φάσεις εδώ κλασικές, δυο εκεί. Έτσι χάθηκε η πρόβλημα. Γιατί στις λεπτομέρειες και τέτοια μάτς δεν υπάρχει φαβορί και outsider. Κατάλαβες. Αν έδινε το πέναλτι και σε εμάς τον Άγιο και δεν έδινε το δικό του, θα περνούσαμε εμείς. Σε αυτούς δεν έδωσε τώρα σε εμάς το πέναλτι. Είπαμε και, μα, και χθες στον Αγκούστο, στον Αγκούστο είναι πέναλτι χθες. Δεν είναι πέναλτι και κόκκινη. Φυσικά. Γιατί, ποιος θα κέρδιζε, ναι. Υπάρχει περίπτωση. Εδώ με 15 θέλεις και κόκκινη θα τους βάλεις κι άλλο γκολ. Καταλάβες. Και παρόλα αυτά η ομάδα δεν ήταν χειρότερη από αυτούς. Έπαιξε καλύτερα από αυτούς. Μπορεί να μην παίξει αυτό που θέλαμε εμείς, αλλά δεν ήταν κατώτερη το ποσοστό. Η αλήθεια αντιλείπανε οι τέτοιες. Απλά είπαμε οι κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν την προσωπικότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πιτσιρίκια δείξαν αυτό που πραγματικά χάρηκα πολύ με τα πιτσιρίκια. Αυτοί βασικά που δεν είχαν τόσο χρόνο συμμετοχής παίκτες, που δεν ήταν οι λεγόμενες, ας πούμε, παίκτες του προπονητή, του προηγούμενου. Κατάλαβες τι λέω, θέλω να δείξουν. Και ο Μίσιτ και ο Λιμιός. Και ο Λιμιός μια δεν έπαιζε. Ο Γιαννούλης. Και ο Γιαννούλης προπάντων. Να τον έχει γερό ο Θεός όλους. Και για να το ξεπεράσουμε αυτό, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται πραγματικά ο προπονητής, γιατί πρέπει να το στηρίξει και αυτόν και τους παίκτες, αλλά πρέπει αυτός να επιλέξει πλέον ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Ποιος αντέχει. Δηλαδή πλέον για μένα πρέπει να 3 χρόνια ξεκινάς τώρα, πες πως τον παίρνεις τώρα τον προπονητή, και πρέπει να κάνει αυτό στην ομάδα. Παίξε αυτό που θέλεις, κράτα αυτούς που θέλεις, άσε να φύγουν αυτούς που θέλεις. Κάνε εσύ την ομάδα σου. Και εμείς πρέπει να το στηρίξουμε. Είτε πάρεις προτάσεις, είτε όχι. Πρέπει να στήσεις την ομάδα από την αρχή, αυτό φαίνεται. Γιατί όλα κάποια στιγμή αυτό που λέμε ωραίο, τα 3 χρόνια είχαμε την ομάδα, αλλά εκείνη η ομάδα με τα 3 χρόνια δεν υπάρχει. Πέρασε. Ήρθε το τέλος της, αυτό βλέπω, πρέπει να τη στήσεις ξανά από την αρχή. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Στήριξη στον Μπέκη, στον προπονητή, στην ομάδα. Και ας τον αφήσουμε να κάνει την πορεία. Έγινε, Κωστάκη. Άλλη, την Κυριακή στο γήπεδο. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Δημήτρης λέγομαι. Γεια σου, Δημήτρη. Από Αθήνα τηλεφωνώ. Πρώτη φορά μιλάμε. Όχι, σπασμωδικά ναι, και πέρυσι έχουν καλέσει. Συνήθως μετά από τέτοιες βραδιές. Ναι, ναι. Okay. Σε ακούω λοιπόν. Επειδή έχω διαβάσει λίγο, ξέρετε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από εδώ από εκεί, ότι κάποιοι πουλάνε διαρκείας, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Αν δεν μπορείτε, παιδιά, κι εσείς, δεν χρειάζεται να παίρνετε διαρκείας και να μην μπορούμε να πάρουμε εμείς. Έτσι. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ στην πρώτη στραβή, πουλάω το διαρκείος μου στην 4, στην 5, στην 6. Έτσι πάει, δηλαδή. Τόσο ρηχή είναι, ας πούμε, η αγάπη. Ας το να το πάρω εγώ και να το κρεμάσω τον τοίχο να το βλέπω. Όχι, δηλαδή εκεί, εκεί τελειώνει, ας πούμε. Δεν το λέω για σένα. Γενικό είναι το ερώτημα, το καταλαβαίνεις. Εκεί τελειώνει. Είναι τόσο ρηχή, δηλαδή, η στήριξη και η αγάπη. Εγώ είμαι Αθήνα και πήρα μια φορά διαρκείας στη διοίκηση Ζαγοράκη. Και αν φτάσουμε πάλι εκεί, θα πάρω 10. Ναι. Έτσι. Και στήριξη σημαίνει και το ΠΑΟΚ TV. Εγώ αγοράζω φυσικά σε κάθε αγώνα στιγμής 2 συνδρομές. Δύο. Φυσικά. Νιώθεις ότι κάνεις το καθήκον σου. Δεν σε υποχρεώνει κανένας. Το κάνεις επειδή όποιος το θέλεις. Όποιος δεν βλέπει τον πόλεμο, ειδικά με τα τηλεοπτικά, όπου μια φαλιρημένη εταιρεία μοιράζει 5, 2, 3, 5 από εδώ και από εκεί. Εθελοτυφλή όποιος δεν το βλέπει, αδερφέ. Δεν χρειάζεται όποιος να είσαι δήμονας. Και ότι θα σκάσει αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή. Το POC TV είναι το μέλλον. Όποιος δεν το βλέπει, δεν ξέρω. Θέλω τυφλή. Και είναι πέρα από μία ήττα ή έναν αποκλεισμό. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που έχει συμβεί. Εντάξει, κατανοώ ότι η ψυχολογία πάντα παίζει ένα καθοριστικό ρόλο. Αλλά δεν είμαστε POC για μία πρόκριση, ούτε για ένα βράδυ. Όσοι καταλαβαίνουν τι διακυβεύεται εδώ και πόσο μεγάλο είναι αυτό το εγχείρημα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Το λέμε συνέχεια. Από εκεί και πέρα, για να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή. Στα επίπεδα της ομάδας θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο ακριβώς. Άλλαξε προπονητή, άλλαξε σύστημα. Παίχτες είχαν, όντως δεν μένει με τον προηγούμενο. Θέλει χρόνο. Απλά παιδιά, και στη διοίκηση είναι αυτό, χρειάζεται πλάνο. Να κάτσουμε με τον προπονητή, να δούμε πόσα χρόνια έχει συμβόλαιο. 3. Τι θέλω να πετύχω μέσα στα 3 χρόνια. 1, 2, 3, 4, 5. Πόσα θα τα πετύχω κάνοντας 1, 2, 3, 4, 5. Τι κρατάω από αυτά που είχα, γιατί δεν μπορώ να τα ακυρώσω όλα.
Ένας αποκλεισμός, δηλαδή δεν διαλυόμαστε ξαφνικά. Τι κρατάω. Τι θέλω να κάνω αυτή τη χρονιά την οποία έχει ξεκινήσει τραπή. Θέλω να κάνω 1-2. Για να κάνω άλλα 3-4-5 την επόμενη χρονιά. Θέλω σαν προπονητής αυτά. Τώρα, σωστά να, φεύγει ο Λουτσέσκου, να φεύγει ο Λουτσέσκου, να ψάχνω για οχτάρι, ξαφνικά να ψάχνω για εξάρι, γιατί άλλαξα προπονητή. Ναι. Και έχω περάσει και το μήνυμα στην αγορά, γιατί και αυτό είναι ευθύνη Τζίκης, ότι εγώ πληρώνω και κάνει κάλιαρη και κάθε κάλιαρη. Για τον Μπράνταρη, είναι παιχνίδι στις πλάτες μου, γιατί ξέρει ότι εγώ είμαι, μην πω τη λέξη και πληρώνω. Αυτό είναι ευθύνη Τζίκης. Έτσι. Όλα πρέπει να τα δούμε. Ψυχραιμία και συνεχίζουμε. Και όποιος δεν μπορεί, ξέρει το παρακαλώ. Εντάξει. Έγινε. Να είσαι καλά. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Κωνσταντίνε, ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας γιγαντώνει, αρκεί να είμαστε όλοι μαζί. Φυσικά. Με πείσμα και επιμονή. Ουσιαστικά είναι μια ανάγκη να καταλάβουμε ότι υπάρχει η δύναμη, έχουμε τη δύναμη, απλά γίνονται κάποιο είδους καθυστερήσεις. Τώρα χάσαμε 2 χρόνια. Τα χάσαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Όμως, σε αυτή τη διαδικασία θα χρειαστεί την Κυριακή 100.000 συνδρομητές και γεμάτο το γήπεδο. Μόνον έτσι μπορεί ο καθένας να μπει στη θέση του και να καταλάβουμε ότι τα πάντα δεν άλλαξε τίποτα, τα πάντα συνεχίζονται. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που συμβαίνει να έχει την συνέχεια στην εξέλιξή του και η συνέχεια είναι το δεδομένο, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το σταματήσει. Το δεδομένο είναι ότι αυτή η ομάδα που θα έχει αυτούς τους παίκτες, θα έχει άλλους παίκτες, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι αυτή η ομάδα μπορεί να γίνει μια πολύ καλή ομάδα ευρωπαϊκή πλέον. Γιατί στη χώρα μου δεν έχω κανένα πρόβλημα. Στη χώρα μου από εδώ και πέρα αυτό που ήταν να πάρω το έδειξα και το πήρα. Εμένα με ενδιαφέρει πλέον η ευρωπαϊκή πορεία. Δεν είναι αναγκαίο να γίνει τώρα, μπορεί να γίνει όμως του χρόνου. Θέλει υποδομή, θέλει δύναμη και προσπάθεια και αυτοί οι παίκτες που δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό το βήμα, δεν το άντεξαν να το κάνουν, ας υποστούν τις συνέπειες. Οι συνέπειες είναι ότι 25, ίσως και παραπάνω παίκτες, θα πρέπει να κάνουν υπομονή τώρα και να μην παίζουν τις Κυριακές. Είναι και γιατί... αυτό που λες. Είναι και αυτό που λες. Ότι πλέον δεν θα υπάρχει η Πέμπτη. Και είναι το ρόστερ είναι μεγάλο έτσι κι αλλιώς. Ασχέτως, δεν φυσικά ξέρω. Έτσι, υπάρχει αυτό, ότι θα πρέπει να μάθουν να κάθονται και στον πάγκο. Μα θα κάθονται, γιατί αυτό θα το υποστούν, γιατί αυτοί οι ίδιοι το κάνανε. Ναι. Δεν το έκανε ο γείτονας και δεν θα πρέπει να λένε κουβέντα. Είναι τώρα μία παράμετρος που είναι πολύ ζεστό ακόμα αυτό που έγινε χθες για να το πούμε, αλλά καλά κάνεις και το αναφέρεις, θα ισχύει και αυτό. Πέρα δηλαδή ναι, από όλα τα άλλα που λέμε για το financial fair play, για τις δύσκολες κληρώσεις του χρόνου, για τα χαμένα λεφτά, για το image, είναι και αυτό. Ότι με ένα μόνο match τη βδομάδα, άντε κάποια στιγμή με το κύπελο, γιατί και στο κύπελο αλλιώς θα πάει φέτος, αργότερα θα μπούμε, ότι θα πρέπει να διαχειριστείς την κρίνια και τις ισορροπίες. Καμία κρίνια. Αυτοί οι άνθρωποι καλοπληρώνονται, δεν θα αλλάξει αυτό, αλλά θα αλλάξει όμως η καριέρα τους. Ή θα πρέπει να καταλάβουν σαν επαγγελματίες ότι θα πρέπει να παίζουν γιατί αλλιώς θα έχουν επιπτώσεις στην καριέρα τους, ή θα κάνουμε, γιατί δηλαδή εσύ που κοιμήθηκες μια ώρα, πώς τη βλέπουνε τη δουλειά. Ο άλλος που χάνει εκατομμύρια, πώς τη βλέπουνε τη δουλειά. Θα υποστούν και αυτοί τις συνέπειες. Γεια και χαρά. Γεια χαρά. Πάμε 2 γραμμές τελευταίες. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ μιλάω. Ναι. Ωραία, Χρήστος σου λέγομαι, πρώτη φορά βγαίνω στο ραδιόφωνο. Γεια σου ρε Χρήστο, και τελευταία. Και μας το κλείνεις. Ευχαριστώ. Έλα, όχι. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είσαι από αυτούς που είναι πιο, έτσι, ωραία. Ότι εμένα με συμφέρει ο Ολυμπιακός να παίζει έξω τώρα, γιατί πρώτο δίνει βαθμός στη χώρα, βαθμούς στη χώρα, με συγχωρείς. Πρώτον και δεύτερον, κουράζονται οι παίκτες του, οπότε δεν μπορεί να προχωρήσει στην Ελλάδα. Εντάξει, οκ. Αυτό είναι λίγο περιγοριά στον άρρωστο, η αλήθεια είναι.
Ισχύει αυτό που λες, αλλά θα ήθελα να είμαι και εσύ είμαι κουρασμένος, φίλε. Να το πω έτσι, νομίζω έτσι. Απλά ψάχνουμε τώρα να βρούμε σε αυτό που έχει γίνει, αν υπάρχει κάτι θετικό. Εντάξει. Okay. Και κάτι ακόμα θέλω να πω. Είμαι από το χωριό του Κατρουτζίδη που διαφημίζεται για τις τέντες. Όχι, ρε φίλε! Εντάξει. Δεν λοιπόν, υπάρχει. Έχουμε, η ομάδα του χωριού είναι κλειστή 20 χρόνια και την ανοίγουμε μετά από 20 χρόνια. Σοπαρε, πώς λέγεται η ομάδα? Ποντιακός Αθλητικός Σύλλογος Κεραυνός Μονοπηγάδου. Το ότι είναι Ποντιακός Αθλητικός, πώς είπες, Ποντιακός. Ποντιακός, ναι. Αθλητικός Σύλλογος Κεραυνός Μονοπηγάδου. Μάλιστα. Πάρα ωραία, πολύ ωραία. Το... Να ξέρεις, η εκπομπή, αφού εμπλέκεται Κατουρτζίδης, στηρίζει αναφανδόν, με όλο της το είναι, την ομάδα, τον Κεραυνό. Ευχαριστούμε πολύ. Θα παίζουμε στο Γαράδες για τα... Θα βγαίνεις, τώρα, θα βγαίνεις και θα ενημερώνεις και θα λες ο Κεραυνός, όχι ο Μακουίν, ο Κεραυνός Μονοπηγάδου, σήμερα Χ, σήμερα Νίκη κτλ. Είμαστε μαζί σας. Έγινε. Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε τελευταίος και κλείνουμε αυτή τη δύσκολη μέρα, την εκπομπή μας. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Το τελευταίο είναι το εργαλείο, φίλε. Έλα ρε Ορμίλια. Πού είσαι, ρε εργαλείο? Έλα, φίλε μου, τι να κάνω. Το εργαλείο χάλασε χθες. Χάλασε, τι να κάνουμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα, καμιά φορά έχει και πτώσεις. Να κάνουμε δηλαδή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σε ακούω, φίλε μου. Σε ακούω. Κλείνεις εσύ σήμερα. Κοίταξε, κοστί τα γνωστά. Κανείς δεν λέει ότι θα αφήσουμε την ομάδα μόνη. Κανείς δεν λέει ότι κάνουμε τα πάντα να φέρουμε τους άλλους από πάνω να λένε και να κάνουν. Απλώς πρέπει να κάνουμε μια κριτική. Αυτοκριτική. Δυσάρεστη μένα, αλλά απαραίτητη. Να λειτουργεί θετικά και ο καθένας να μπορεί να λέει τη γνώμη του. Έτσι, τώρα εμένα η γνώμη μου είναι αυτή που έλεγα και παλιά στο ραδιόφωνο, έτσι, όταν σε έπαιρνα τηλέφωνο. Ναι. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, παράδειγμα, θα προτιμούσα να μην κάνουμε, ας πούμε, 3-4 μεταγραφές και να πάρουμε τον Ολιβέιρα. Ναι. Έτσι, δηλαδή, είδαμε ότι ο Μαουρίτσι, ας πούμε, είναι τραυματίας, θα γυρίσει τα Χριστούγεννα. Ας πούμε, δεν πήραμε να παίξει θέση του τόσο καλό. Συγκεκριμένα του Ολιβέιρα, μου επιτρέψεις που διακόπτω, του Ολιβέιρα, δεν ήταν θέμα χρημάτων, ήταν θέμα φιλοδοξίας του ποδοσφαιριστή, ο οποίος πήρε διαβεβαιώσει ότι θα είναι βασικός στην Πόρτο. Άρα, ναι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά μιλάμε για αυτή την περίπτωση τώρα. Δεν είναι ότι δεν τον θέλαμε δηλαδή, ή ότι δεν του κάναμε πρόταση δραστική. Ναι, ο άνθρωπος σου είπε: θα πάω να παίξω στην Πόρτο. Μετά, πρόσεξε, ήρθαν κάπως τα πράγματα και εκεί. Αποκλείστηκε και αυτός από την Κράσνονταρ. Και τώρα πάλι είδα ότι υπάρχουν σκέψεις κτλ. Τέλος πάντων. Για τον Ολιβέρα που είπε συγκεκριμένα. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα να μην πούμε ότι μπορούσαν να πάρουν άλλο την τέτοια, αλλά τέλος πάντων δεν είναι. Να το πούμε γιατί μπορούσαν, γιατί να μην το πούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία, ο Πρίγιο έφυγε. Τα εξτρέμ μας, ο Ζαμπά δεν μας βγαίνει. Πήραμε το στόχο, ο οποίος υποτίθεται ότι ακόμα δεν βγαίνει. Ναι. Τον Μπέλκα αναγκάζεται ο προπονητής, ενώ είδαμε 2 χρόνια όσοι προσπάθησαν να τον βάλουν δεξιά-αριστερά και όχι πίσω από το center core εκεί πέρα, δεν παίζει ο παίκτης. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα λάθη πληρώθηκαν. Και μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Γιατί ως συνήθως, Ορμίλια, αδερφέ μου, ως συνήθως. Εμείς, σαν ΠΑΟΚ, τα λάθη μας πάντα τα πληρώνουμε. Αδρά, φίλε. Αδρά. Στην κακή μας μέρα, έτσι, τα λάθη μας τα πληρώνουμε. Δεν υπάρχει κανένας να μας... Ήταν θέμα διαχείρισης, έτσι. Και μετά υπάρχει και μια θολή τέτοια, την οποία εγώ δεν την ασπάζομαι. Αλλά εν μέρει πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει ένα δίκιο, δηλαδή σε αυτό που είπε ο πατέρας του Λουτσέσκου, ότι ο Λουτσέσκου δεν έφυγε, ξέρω εγώ, για το οικονομικό ή για κάτι άλλο, αλλά γιατί δεν του φέρανε επέκταση επίπεδου Champions League. Δεν ξέρω αν αληθεύει, αλλά εγώ είδα ότι δεν πήραμε επέκταση επίπεδου Champions League. Το παρατήρησα και νομίζω το βλέπουμε όλοι. Ναι. Οπότε νομίζω ότι κάπου ανάμεσα είναι η αλήθεια. Δηλαδή και σε αυτό και στο ότι ήμασταν και λίγο άτυχοι, πιστεύω ότι όλα συνετέλεσαν και αποκλείστηκε η ομάδα μας από τους ομίλους. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, εργαλείο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Οι εκπληκτικές γεύσεις. Απίθανες. Εκεί απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Με τρομερά κρεατικά, με υπέροχα γλυκά. Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Δεν ξεχνάτε, Κλιμάρτ 917-46. Κλιματιστικό Ντάκιν και όχι μόνο Κώστας Κιωσές. Κορυφαίος στον κλιματισμό. Παίρνετε τηλέφωνο στο 917-46. Ενημερώνεστε
και τακτοποιούνται τα πάντα. Και βέβαια, Tenda Home, κορυφαίοι στο είδος τους. Μπείτε και στο tendahome.gr να δείτε τι κάνει ο Γιώργος ο Γιάννης Κατουρτζίδης, το δίδυμο, η οικογένεια που είναι άρχοντες στην Tenda και με τους μηχανισμούς Σόμφι, αλλά και με τα καλύτερα πανιά. Δεν είναι Tenda για μία εβδομάδα και για ένα μήνα. Ανθεκτικά, πανέμορφα και στα σχέδιά τους. Αλλά και φθινόπωρο έρχεται, αντιενεμικές ζελατίνες, πέργολες, τα πάντα όλα. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. 4-30-011. Όταν μπείτε και δείτε, όταν έρθουν και σας εξηγήσουν, θα καταλάβετε γιατί μιλάμε για τους κορυφαίους στην Tenda. Μακράν ο δεύτερος ακολουθεί. Σας φιλώ γλυκά, ευχαριστώ σήμερα για την παρουσία σας. Σε δύσκολες μέρες, εδώ είμαστε, εμείς ζούμου σου λέμε, αυτό ισχύει, πάντα, δεν αλλάζει. Και θα πω και πάλι, κριτική ναι, όχι απαξίωση, στήριξη, στη δύσκολη μέρα σε αυτό που αγαπάω, μπορώ να φύγω με σύνθημα, με αυτό που αγαπάω. Φύγε με αυτό. Σας χαιρετώ, θα τα πούμε αύριο.